απόγευμα πάλι, 17 έκτου του 2020 και σήμερα καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης, οικονομολόγος, αναλυτής οικονομικών και θα μας μιλήσει για πολλά. Τον περιμένουμε βέβαια, γιατί του είπα λίγο να καθυστερήσει μια και εγώ σχολάω αργά. Να πούμε ότι είναι η πρώτη τελευταία Τετάρτη από το κλείσιμο του Ιουνίου και έτσι έχουμε άλλη μία Τετάρτη, την 24 του μήνα. Ήθελα να κάνω και 1η Ιουλίου, αλλά επειδή είναι μεγάλη γιορτή και γιορτάζει η ενορία μου, δεν θα ήθελα να βρίσκομαι εδώ τα απόγευμα της Τετάρτης, θα ήθελα να βρίσκομαι στην ενορία μου. Πέφτει 1η του μήνα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου και δεν θέλω να κάνω τότε εκπομπή. Θα έχουμε κλείσει έτσι κι αλλιώς. Άρα η τελευταία μας εκπομπή είναι για την Τετάρτη 24 του μήνα. Εκτός και αν γίνει κάτι πιο πρωτόθεως να λέμε πάντα, μην γίνει κάτι περίεργο, μην μας κλείσουν πάλι μέσα στις καραντίνες και όλα αυτά. Τώρα, κάποτε είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που λέγαμε. Βέβαια βλέπω ότι δειλά-δειλά κάποιες θεατρικές ομάδες αρχίζουν σιγά-σιγά, κάνουν κάποιες πρόβες. Έχουν αρχίσει, ας πούμε, το κριτικό κέντρο Αόρης και αυτή τη βδομάδα ξεκινάει και έχει ζωντανή μουσική και την επόμενη βδομάδα. Δηλαδή ξεκινάει και η νύχτα να αρχίζει να λειτουργεί. Πολλά μαγαζιά, μικρά μαγαζιά έχουν αρχίσει και λειτουργούν. Είναι ο Βέρτης, ας πούμε, κάνει ολοκλήρωση ετοιμασίες για να δεχτεί τον κόσμο. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές. Σιγά σιγά βγαίνουμε λοιπόν όλοι μας να διασκεδάσουμε και όλα αυτά. Τώρα για τη θάλασσα, όλοι ήμασταν στη θάλασσα έτσι κι αλλιώς από πριν. Εγώ και στην καραντίνα πήγαινα θάλασσα. Και βέβαια οι θάλασσες είναι, πάταμε να σε πατώ, να πάρα πολλοί κόσμος. Να ορίστε, μου στείλε μήνυμα. Καλεσμένες μας σε λίγη ώρα θα είναι εδώ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς τον περιμένουμε. Λοιπόν, να πούμε, έτσι να σχολιάσουμε κι εμείς όπως σχολιάζουν όλοι. Αυτό, δηλαδή, τι να σχολιάσω τώρα, να σχολιάσουμε για το βιτριόλι, να σχολιάσουμε για τους, για τις γυναίκες, αυτές τις δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, πώς το λένε, αυτές τις δύο γυναίκες που ήταν κακοποιημένες, από ό,τι κατάλαβα και γι' αυτό τον μαχαιρώσανε το 40, βίαζε λέει το κοριτσάκι του 18 χρόνια και το βίαζε από τα 14, δηλαδή αυτός έγινε πατέρας στα 22 του. Έγινε στα 22 του. Και έκανε το κοριτσάκι, τι να πω τώρα, 22 χρόνια έγινε πατέρας για να κάνει μια κοπελίτσα ενήλικη και να τη βιάζει και να την κακοποιεί και βέβαια τον σφάξανε. Καλά κάνανε και τον σφάξανε αν είναι έτσι. Απαγανάχτης οι γυναίκες. Η μάνα σου λέει όμως ότι είχε πάει σε ένα κέντρο κακοποιημένων γυναικών, είχε απευθυνθεί εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά δεν προστατεύτηκε έτσι ώστε να μην γίνει αυτό που έγινε, γιατί εντάξει θα πεις ανώμαλος αυτός, έπρεπε να πεθάνει. Δεν είναι και ότι καλύτερο να χάνετε μία ζωή όμως. Δεν μπορούμε να φέρουμε τις ψυχές των ανθρώπων έτσι μπαμ 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 μπαμ. Δεν είμαστε εμείς να αποφασίζουμε. Εγώ δηλαδή αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στο σπίτι μου, που δεν μπορώ να το δεινοηθώ βέβαια, γιατί εγώ είχα τον πιο ηθικό μπαμπά του κόσμου, εν τέλει, το διαπιστώνω τώρα. Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ ηθικό στοιχείο. Πάρα πολύ ηθικός άνθρωπος ήταν εν τέλει και κάθε μέρα το καταλαβαίνω και περισσότερο. Με αυτά που βλέπω γύρω μου και με την ανομαλία που βλέπω γύρω μου. Από μωρό, από την πρώτη φορά που την κακοποίησε, έπρεπε να φύγουν από το σπίτι. Από την πρώτη φορά, από τα δηλαδή είναι κάποια πράγματα που φαίνονται από την αρχή. Τα βλέπεις και όσα δυναμία να έχεις σε κάποιον, ξέρεις ότι αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή δεν ήταν η κοπέλα 12-13, δεν ήταν 7-5-4 χρονών να φοβηθεί, ήταν 14 χρονών. Όταν λοιπόν 14 χρονών ο πατέρας της την πείραξε έτσι, έπρεπε εκείνη κατευθείαν να πάει στην αστυνομία και να πει μπαμπά μου αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ή να πάει σε παιδοψυχολόγο ή να απευθυνθεί στο σχολείο της ειδικούς.
ο μπαμπάς της δεν ήταν ο μπαμπάς της πια. Ήτανε κάτι άλλο. Θα μου πεις, μα η πατρική αγάπη, το παιδί μπορεί να σκεφτόταν. Μα αφού βλέπεις ότι ο πατέρας σου γίνεται κάτι κακό, σου κάνει κακό, γιατί να τον λυπηθώ και να κρατάω μια πισινή. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω σε πολλούς, έτσι που λένε, με βίαζε 7 χρόνια, με κακοποιούσε 10 χρόνια, με κακοποιούσε. Κάτσε ρε φίλε, σήκω και φύγε από την αρχή. Πήγαινε να κάνει την καταγγελία σου. Πήγαινε να υπάρχουν δεδομένα ότι έχεις κάνει καταγγελία. Δεν ξέρω, θα μου πεις, τα βέβαια παίξω το από το χορό. Πολλά τραγούδια ξέρουμε και συζητάμε και λέμε. Εντάξει, είναι και αυτό. Δεν έχω σήμα τώρα εδώ, να λέει χωρίς σύνδεση, λέει. Το θύμα, λέει, αποκλείται να επανέλθει. Ό,τι εικόνα έχει, εικόνα έχει να την ξεχάσει, λέει ο πλαστικός χειρούργος. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ωραίο κορμί είχε η κοπελίτσα αυτή το θύμα. Εγώ έτσι που την κοίταγα στις φωτογραφίες, πιο ωραία ήταν η σχιζοφρενής στο πρόσωπο από ότι η κοπελίτσα η άλλη. Η άλλη απλά είχε μια πιο παιδικότητα, ενώ η σχιζοφρενής ήταν λίγο πιο σκύλα. Αυτό. Αλλά και οι δύο... Τι να πω. Δεν έχω σήμα τώρα για να κάνουμε κάποια σχόλια έτσι. Άρα κάτσε να μπούμε από εδώ να τα κάνουμε. Και έτσι να ψιλοσχολιάσουμε λιγάκι μέχρι να έρθει ο καλεσμένος μας να σχολιάσουμε για το βιτριόλι μας και για όλα αυτά, έτσι να χαζέψω και λίγο εγώ ειδήσεις. Εν τω μεταξύ, πατάς ειδήσεις και βγάζει ο άλλος και λέει «Πω πω σοκ» λέει. Ηθοποιός από τις άγριες μέλισσες έπεσε από τον τρίτο όροφο. Και μετά το διαβάζεις. Βλέπεις άλλα γυαλιά. Λοιπόν. Να σας πω και ένα άλλο. Ο φίλος μας ο Μητσοτάκης και ο φίλοι μου όλοι αυτοί που είναι στο Υπουργείο Εργασίας και όλοι αυτοί μας δουλεύουν πάρα πολύ καλά, μας κοροϊδεύουν πάρα πολύ ωραία. Εγώ εκείνα τα 5.30 που λένε ότι θα πάρουμε που εν τέλει τώρα γίναν 4.60 και από 5.30 δεν τα έχω πάρει ακόμα. Πολλοίς κόσμος δεν έχει πάρει τα χρήματα. Τα χρήματα δεν έχουν μπει κανονικά. Δεν μπήκανε σε όλους κανονικά. Άλλοι πήρανε 300, άλλοι πήρανε δηλαδή και δεν είναι θέμα νομολογίας, είναι θέμα ότι έχουν κάνει λάθος. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Καταβάλλεται αποζημίωση για το Μάιο σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ιδιοκτήτες. Μπράβο ρε, κάτσε να πάρουμε εμείς που δεν πήραμε. Δεμενάδες για 300 ευρώ ζητά από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες η πολιτεία. Στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αναφέρονται οι όροι που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου να πιστωθεί η ειδική αποζημίωση για το μήνα Μάιο. Μα και εμείς 300 ευρώ πήραμε. Μας παραμυθιάσαν ότι δώσαν επίδομα 800 ευρώ και είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Είμαστε 17 Ιουνίου και ζούμε με αυτά τα 800 ευρώ. 200 ευρώ το μήνα, 2, 4, 6, 8. Τα άλλα δεν τα έχουμε πάρει. Κανείς δεν τα... Εγώ δεν έχω πάρει άλλα. Πολλοί από τη δουλειά μου το ίδιο. Πού είναι δηλαδή τα 5.30 και τα 5.30. Να τα βάλουμε πόσο πάει που δεν παίρνουμε 5. 4 πήραν άλλοι, 180 μπήκαν του αλλού. Δηλαδή εντάξει, άνθρωποι είναι. Λοιπόν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να κάνουν ανάρτηση αφής Α3 στην επιχείρηση για ενημέρωση του κοινού ότι δίνεται αποζήμιο σε ειδικού σκοπού. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουν και στην ιστοσελίδα της επιχειρήσης
της οικονομική ενίσχυση αλλά και να φυλάξουν για 10 χρόνια τα παραστατικά σε περίπτωση που πρέπει να διαβιβαστούν σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, λέει, η ΚΙΑ προειδοποιεί ότι θα γίνουν και έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι όροι. Ειδικότερα, λέει, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας, καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ και 300 ευρώ για το μήνα Μάιο σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς την επιχείρηση με τη μορφή αμάριθμο. Τι να πω. Αυτά που έπρεπε να πάρουμε εμείς πούντα, για να κάτσα να δω. Επίδομα. Δεν μπήκε για... Να δούμε τι θα μας βγάλει τώρα. Την Παρασκευή τώρα. Αυτό ήταν 10 Ιουνίου. Την Παρασκευή το επίδομα των 530 θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεν μπήκανε. Αν δεν μπήκανε... Εντάξει, βγάζουν και αυτά ό,τι θέλουν. Δεν τα λένε. Ξεκινούν από σήμερα λίγο πληρωμές. 10 Ιουνίου αυτό. Ψέματα, κορδεύουν τον κόσμο. Τι ώρα λέει θα δείτε. Ψυχρολουσία με το επίδομα 534. Γι' αυτό. Ψυχρολουσία. Η πληρωμή έφερε ψυχρολουσία για το επίδομα τα 534. Ποιοι πήρανε μόλις 18 ευρώ και τι περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές και επιστήμονες. Λοιπόν, χθες ξεκίνησε η πληρωμή του επιδόματος των 534 ευρώ στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που παραμείναν σε αναστολή εργασίας ολόκληρο το Μάη. Θεωρούνται ναι, πούντι. Είχε προγραμματιστεί 10 Ιουνίου Τετάρτη, πήραν αβολή για την Παρασκευή. Από την Παρασκευή, ο Γιάννης Βούρτσος, ο οποίος ανέφερε ότι η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει σήμερα, καθώς η διασταύρωση των στοιχείων ολοκληρώθηκε. Τελικά, η πίστοση του επιδήματος ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το βράδυ της Δευτέρας. Δεν μπήκανε. Ορισμένοι εκ των εργαζόμενων θα δουν εκτός νέου απρόπτου τα χρήματα το πρωί της Τρίτης. Ωστόσο, η αίσθηση που είχε δημιουργηθεί ήταν ότι τα έπαιρναν 534. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Το ποσό κυμαίνεται από 18 έως 534. Για παράταση αναστολή 10 ημερών αποζημίωσε 180. Για παράσταση 15 270. Για παράσταση 20 360. Για παράσταση αναστολή 25 ημερών έναρξη αναστολή 23 τρίτου αποζημίωσε 450. Το χρονικό διάστημα της παράτασης εξαρτάται από την αρχική ημερομηνία της αναστολής και μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 27 μέρες. Με μεγάλη αγωνία περιμένουν οι εργαζόμενοι το επίδομα. Είχαν πάρει τα 800 ευρώ και 45 μέρες από μέσα Μαρτίου και εδώ και μέρες πλέον αναλυτικά. Εγώ δεν βλέπω να μπαίνουν, εμένα δεν έχουν μπει ακόμα. Χάος λέμε το επίδομα. Σε κάποιους δεν μπήκανε. Το επίδομα σημαίνει λοιπόν ότι ένας εργαζόμενος αυτό πότε ανέβηκε σήμερα, ανέβηκε 12.41. Το επίδομα είναι η αποζημίωση, ναι. Το επίδομα που περιμένουμε όλοι που δεν μπήκε. Ναι, ήμασταν σε όλο το Μάη, ναι, 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 για να μάθουμε από πότε έχει δουλειά. Gracias.
κρασιά. Αλλά αλλού. Αλλά αλλού. Αχ, καλοί μου άνθρωποι. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση, μας δουλεύει, αλλά τέλος πάντων. Και πάμε τώρα να δούμε και μερικές ειδήσεις έτσι. Νέα κρούσματα λοιπόν στην Ελλάδα από τον κορονοϊό, να κάνουμε έτσι μια μικρή ενημέρωση. 11 συμπολίτε μας νοσηλεύονται διασωλημένοι στους 187 οι θανάτοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων την Τετάρτη 17 έκτου, συγκεκριμένα τα 43 προέρχονται από την Ξάνθη, παράλληλα 6 από τη Ροδόπη, 3 από την Μπέλα, 1 από πτήση του εξωτερικού και 2 στην Αθήνα. Σοκ λέει, συναγερμός έφτασε και στην Ευρώπη, γιγάντιες μέλισσες που... Παναγία μου. Παπα. Για να διαβάζουμε και για τις σφίγγες. Έφτασαν λέει στην Ευρώπη γιγάντιες σφίγγες δολοφόνοι, παιδιά είναι τέσσερις. Ανησυχία προκαλεί ο εντοπισμός μιας σφίγγας δολοφόνου, η οποία σύμφωνα με τις επιστήμες εισέβαλε από την Ασία. Όταν είδα μια τεράστια σφίγγα στον κήπο της, ανάφερε στο Daily Mail μια βόση του Χαρ. Άμα λέει δεν τη δεις λέει μπροστά σου, δεν καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι. Μαμά μου. Είναι πολύ μεγάλη, παιδιά, σαν ένα καλατός είναι. Πω πω, εντοπίστηκαν λέει και στη ΣΥΠΑ. Πέντε ζώδια λέει που θα ταλαιπωρηθούν με τον ανάδρομο Ερμή. Και είναι ο καογιός μου που λέει και άλλο ξεκινά δει και άλλο καταλήγεις. Α, κάτσε να το πούμε. Κάτσε να κάνουμε online ενημέρωση το παιδί τώρα. Τον έχω ζωντανά. Μα πού είναι ο κύριος να το γράψει, τεχνικό γράφει το πρώτο νόμο. Την πάκνα. Κάτσε να τον πάρω τώρα, να το διαβάσω, γιατί το καημενούλικο όλο κάνει σχέδια και όλο πίσω πάνω. Είσαι στα πέντε ζώδια που ανάδρομος Ερμής σε χτυπάει. Μ' ακούς, εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς. Α, δεν μ' ακούει, δεν έχω σήμα. Δεν μ' ακούει.
Μ' ακούς τώρα, ακούγε τη φωνή μου. Άκου τώρα. Με τον Ερμή ανάδρομο στο ζώδιο σου μέχρι 13 Εβδόμου δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά θα ξεκινάς να κάνεις και αλλού θα καταλήγεις. Ό,τι απόφαση και να πάρεις μέσα στη μέρα θα την αναθεωρείς. Ό,τι κίνηση και να θες να κάνεις θα βγαίνει τζούφια. Έκανε σχέδια, είχες ένα στόχο, ξέχνα το. Γιατί θα μπουν στο ψυγείο μέχρι 13 Εβδόμου. Δεν θα σου προχωράει τίποτα. Ναι, θέλω να σου πω ότι μέχρι αρχές Ιουλίου θα έχεις πολλά κολλήματα και καθυστερήσεις. Α. Καλά, εντάξει, εγώ το ξέρω ότι δεν πιστεύεις, αλλά ας τα λέω, να μην στα πω. Την άλλη φορά με μάλλον, μου λέει, μα γίνεται πηγές εκκλησία και να πηγές. Ορίστε, ο εγώ καιρός πάει. Η περιβόητη υπομονή σου θα αρχίσει να εξαντλείται με τον ανάδρομο Ερμή, που όσο βρίσκεται στον 7ο οίκο σου θα σε δοκιμάζει από το τέρι σου ή ένα συνεργάτη σου και δεν θα σε αφήνει στιγμή να ερεμήσεις το κεφαλάκι σου και να χαλαρώσεις και να κάνεις ό,τι είχε σχεδιάσει. Όλα τότε θα τα θυμάται. Λάθη, πίκρα, κακίες, συμπεριφορές απέναντί του, ενώ θα ξεκινάει και το γιατί ήσουν έτσι για το δικό του σου μερίδιο ευθύνης. Λοιπόν, ολογκρίνια παράπονα και τέτοια θα έχει και ο εγώ καιρός. Και του λέει, δεν είναι και τελείως άδικο, ίσως λοιπόν να είναι ευκαιρία να λυθεί μια και καλή καινούργια σχέση ή συνεργασία, ούτε που να περάσει από το μυαλό σου γιατί δεν θα περπατήσει. Η δίδυμη και η χθής. Ο ηχθής λέει θα αρχίσει να ζητάει πρόσωπα του παρελθόντος, αναμνήσεις του παρελθόντος, μια δεύτερη ευκαιρία από το παρελθόν, αλλά αυτό βέβαια δεν θα διαρκέσει. Θετήσεις λέει προβλήματα κι άλλο, ο Ταύρος. Μάλιστα, αυτά τα ζώδια. Πάμε, γιατί πώς τα πάτα, πώς την πατάω, κοιτάω αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, μετά είναι, εντοπίσανε λέει τη γυναίκα λέει που απαγάγει τη Μαρκέλα. Μάλιστα. Τι άλλα πούμε. Και ένα άλλο τώρα διάβασα για το φούντο. Για το βιτριόλι. Πριν είδα ένα αυτό και το έχασα. Ο 40χρονος λέει είναι το δεύτερο θύμα, λέει δικηγόρος του. Τι λες ρε φίλε που βάλει και δικηγόρος αυτή. Για την εξέλιξη στην υπόθεση. Αυτός είναι, αυτός πρέπει να πάει φυλακή.
Γιατί κανείς δεν είχε σκεφτεί αυτή η κοπέλα για να ένιωσε τόσο εμπάθεια για την άλλη τη γυναίκα που ξέρω αν ο 40χρονος δεν τη σύγκρινε ή όταν της έκανε έρωτα στο κρεβάτι, γιατί λίγα ξέρουμε ή λίγα βλέπουμε, ναι μεν ελεύθερη σχέση, η άλλη δεν μπορεί να είναι να της λέει ο άλλος ελεύθερη σχέση και να έχει γατζωθεί από πάνω του και να σου λέει εγώ έχω μόνιμη σχέση με αυτό να ναι. Εντάξει, κάτι άλλο συνέβαινε, αυτός έπαιζε και με τις δύο. Για μένα, ναι, αν κάποιος πρέπει να δικαστεί είναι ο σαραντάρης και να ψάξουμε να βρούμε τι ψυχολογικό πόλεμο έκανε στο θήτη. Τι ψυχολογικό πόλεμο έκανε σε αυτή τη γυναίκα ώστε να την κάνει να ζηλέψει τόσο πολύ και να πάει και να συγκρίνεται με την άλλη την κοπέλα. Κάτι θα της έκανε. Δεν είναι αθώοι. Εγώ ένα μεγάλο ποσοστό το ρίχνω σε αυτό να ναι. Και για μένα ναι, ένα λάθος που έκανε αυτή η γυναίκα έπρεπε να του πει ναι, ρε, εγώ δηλαδή στη θέση της, τι δουλειά έχει η άλλη κοπελίτσα να ξεσπάσει. Ξέσπασε αυτόν τον αλήτη. Γιατί να ξέρει τι λέει τις υπόθεσεις με τον Βιτριώλη, μίλησε ο δικηγόρος του 40χρονο άντρα, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται ως το μήνο της έρωτος για την ενολόγω υπόθεση. Σε κατάσταση σοκ, λέει, βρίσκεται ο 40χρονος, σύμφωνα με πώς επισήμανε ο κύριος Γκαβέρας Δημήτρης. Σύμφωνα, ο εντολέας μου λέει, έχει ανταλλάξει τυπικά 5 με 10 μηνύματα με την Ιωάννα, με το αίτημα φιλίας τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο το 19. Ο ίδιος δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει ότι έχει προκληθεί αυτή η διαδικασία. Γνώριζε την υπόθεση με τον Βιτριώλη και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να έχει ο ίδιος κάποια εμπλοκή. Βρίσκεται σε μια κατάσταση ψυχολογικού σοκ. Βλέπει την προσωπική του ζωή να παίρνει μια απίστευτη δημοσιότητα. Νιώθει δικαιωμένος και θύμα της υπόθεσης. Είναι το δεύτερο θύμα μετά την Ιωάννα, καθώς έχει βρεθεί σε αυτό τον κικαιώνα. Τι λες, ρε! Αυτός είναι ο θήτης. Αυτός είναι που όπλησε της κοπέλας της Αλληνής στο χέρι. Ποιος ξέρει τι θα της έλεγε. Εγώ πάντως πιο πολύ δικαιώνω τη γυναίκα που έρχεται στο Βιτριώλη παρά αυτόν. Παράλληλα, ο δικηγόρος του 40χρονου, γιατί να σου πω κάτι, δεν μπορεί άλλη να ζήλεψει από μόνη της. Κάτι θα της είπε, οι άντρες είναι βρωμεροί. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει. Εγώ έχω τύχει να έχω κάποιον και να μου λέει, κοίτα την τάδε και... Αν ήμουν λίγο ζηλιαρούλα, δεν θα ξαγριωνόμουν. Εντάξει. Ποιος ξέρει τι μπορεί να της έκανε, να της έβαζε και η άλλη να παθαμώ και να τους παρακολουθεί. Αλλά εγώ θέλω, γιατί η άλλη είχε GPS στο αμάξι. Όσο παρανοϊκά και να είναι, όσο και να της έχει κάτι στο μυαλό, κάθεσε και παρακολουθείς έναν άνθρωπο ένα χρόνο. Και στους 6 μήνες βλέπεις, εγώ σου δεν σου λέω στο χρόνο, στους 6 μήνες βλέπεις ότι με τον άνθρωπο που νομίζεις δεν έχει επαφή. Γιατί το συνεχίζεις. Δεν μπορεί λοιπόν να καθόταν η γυναίκα επί ένα χρόνο, όσο τρελή και σχιζοφρενής να ήταν. Κακός που δεν μιλάει όμως αυτή η γυναίκα, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν άνοιξε το στόμα της, θα μάθουμε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι κάτι υπήρχε κρυφά η Ιωάννα και αυτού. Όσο τρελή και να είναι η άλλη, όσο εμπάθεια και να έχει, αυτή παρακολουθούσε. Έβλεπε ότι δεν έχει σχέση με τον άνθρωπό της. Γιατί να πάει να της κάνει κακό. Μπορεί να την είχε από μακριά, μπορεί κάτι άλλο είναι και θα φανεί. Ουδείς κρυπτών από τον ήλιο και αυτός τώρα που έχει πάθει φοβία και αυτά, θα δείτε στην πορεία. Λοιπόν, πριν καν ολοκληρωθεί, λέει η προανάκριση, έχουν βγει στη δημοσιότητα πάρα πολλά στοιχεία. Θεωρώ ότι κάποια είναι αποσπασματικά και κάποια άλλα επιλεκτικά. Για μισό ήρθε ο καλεσμένος μας. Μισό λεπτό να βάλω λίγη μουσική για να ανέβω πάνω.
Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε, έλατε πιο κοντά. Ναι, διαβάζω αυτό με το βιτριόλι εγώ εντωμεταξύ. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Δεν πιστεύω, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δείχνουν μόνο τα μηνύματα, να, λέει, να, που τώρα, είχε, να, λέει, να, η κοπέλα. Όχι, δεν νομίζω να σκάσετε. Όχι, να το βάλω εδώ. Όχι, δεν θα σκάσετε. Όχι, λέω, αφού δεν φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται εκεί, δεν φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι η άλλη δεν μπορεί ένα χρόνο να έχει τόσο εμπάθεια. Κάτι είδε. Κάτι είδε, κάτι όσο τρέλα και να είναι, τώρα μην λέμε μαλακίες τώρα. Άλλο τι λέμε και άλλο τι στην ουσία. Όσο ψυχασθενής και να ήταν. Ακριβώς. Άλλο είναι να έχεις κάνει κάποια πράξη και άλλο είναι να χτίζεις στο μυαλό, ας πούμε, κάτι. Κάτι είδε, κάτι παρατήρησε, κάτι μπήκε στο λογαριασμό. Εδώ δείχνουν μόνο τα μηνύματα από τον Ιανουάριο, λέει, του 19. Ναι. Εδώ φοβάται, υποτίθεται, λέει αυτός, για πράγματα. Δηλαδή, άρα λοιπόν, για να φοβάται, σημαίνει ότι έχει κάνει. Έλα, μωρέ, να σου πω κάτι. Ναι. Την παρακολουθούσε το ναι. GPS. Ωραία. Ναι. Όσο άρρωστη και να είναι. Ακριβώς. Εντάξει. Ναι, δεν παρακολούθησα. Δεν βρει τίποτα. Σε παρακολούθησα 3 μήνες. Ναι. Είδα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα σταμάταγα. Άρα έχει δει η γυναίκα ρεζουμί και την έκανε φίλη και της μίλαγε φιλικά για να την ψαρώσει. Ακριβώς. Και της, γιατί τα, τέτοιες πουτάνιες, αν μη τι άλλο, τις έχουμε κάνει όλοι, παιδιά. Όλοι τις έχουμε κάνει. Μην τρελάθουμε. Βέβαια, τι. Να ξέρεις τώρα ότι ο δικός σου, εγώ προσωπικά ξέρω ζευγάρια, που κάνουν κοινή παρέα, είναι φίλοι και ο άντρας πηγαίνει με τη γυναίκα, έτσι δεν είναι. Και είναι φίλοι τα ζευγάρια. Και μπορεί η γυναίκα ή η άλλη να το έχει διασταθεί και να κάνει το κρόιδο. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν είναι. Και γι' αυτό την έπαιρνε και έτσι έλεγε τίποτα με το άλλο θέμα. Ναι, ναι. Και να λέει, έλα μωρέ, τα έχουμε πει, δεν συμβαίνει τίποτα. Εγώ πιστεύω, γι' αυτό αυτός φοβάται τώρα που θα ήταν το δεύτερο βήμα. Κακό συγκόμενα που δεν επιτέθηκε σε αυτόν πρώτα. Για μένα, αυτό έπρεπε να ξεκάνει. Λοιπόν, να σε καλωσορίσουμε και πιο κοντά. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Βασιλάκης ο Γιώργος. Ο Βασιλάκης ο Γιώργος και έγινες τώρα και εντοπίτη μας. Έγινες νεοσμυρνιώτης. Γνωρίζετε κάτι. Ότι οι πρώτοι οικισμοί των ανθρώπων που ήρθαν από την Ευρασία, από τη Χνέτη, την περιοχή, ήταν στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Αυτό που λέμε δηλαδή την ευρύτερη περιοχή, διάσπαρτη. Σπίτια και μετά συγκροτήθηκε ο κοινός που εξελίχθηκε στην πόλη της Νέας Μήνης. Αυτό λέει ιστορία, μακραίωνη ιστορία των 2000 χρόνων π.Χ. της Μήνης, σαν μια πόλη που ιδρύθηκε και από διαφορετικό σημείο και από τον Αλέξανδρο, δηλαδή τον Μέγα Αλέξανδρο, ορίστηκε η γεωστρατηγική της θέση και τοποθετήθηκε σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα μία πόλη σήμερα που είναι των 2 εκατομμυρίων και το μεγαλύτερο εισαγωγικό και εξαγωγικό λιμάνι της Ανατολίας. Να το πω για να μην τους αποκαλέσω με το όνομά μου. Λοιπόν, φανταστείτε δηλαδή τον πλούτο που νέμονται κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την ιστορία. Παίρνουμε στο θέμα ο πολιτισμός της Νέας Μήνης. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή να μιλάμε στα αλήθεια. Προσέξτε τώρα. Έχουμε λοιπόν στις τελευταίες απογραφές πλεονασματικό αριθμό Ελλήνων, όχι απόλυτη πλειοψηφία, 167 στις 300.000. Όμως χριστιανικό πληθυσμό κατά τα 2/3. Μπορεί να έχουμε Μαλτένους, Αρμένιους, διάφορους άλλους, Γάλλους, οτιδήποτε. Γιατί ήταν η πόλη του διεθνούς εμπορίου, ήταν η πόλη των συναλλαγών, ήταν η πόλη της ποιότητας. Μάλιστα, δείτε δηλαδή την αθλειότητα που έκαναν όταν μπόρεσαν να ελέγξουν την πόλη μας, δηλαδή το 1925-26, και επισκέφτηκαν τη Μόσχα, για να ο Δήμαρχος της εκεί πέρα, με σκοπό να αντιγράψει το μέρος, το ένα πάρκο, ένα τεράστιο πάρκο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της καταστροφής που έκαναν. Δηλαδή ήθελαν να σβήσουν τα ίχνη του πολιτισμού μας. Απλά πράγματα. Και λένε τι θα κάνουμε ένα πάρκο. Δηλαδή σε κάθε καταστροφή οι Τούρκοι
επιφύλασαν και μία, δηλαδή να μηδενίσουν το τίποτα, να μην υπάρχει από κάτω τίποτα. Και θα κάνουμε ένα ανοιχτό χώρο, εν πάση περιπτώσει, τις εκκλησίες μας τις έκαναν τζαμιά, τα άφησαν πολύ λίγα πράγματα, δηλαδή σπαράγματα, όπως λέμε, οι ανοιχτές εκκλησίες, χωρίς τρούδους. Τώρα μου πες αυτό και τώρα μου έρθει μια πλασιά. Διάβαζα προχθές ότι το Τζαμπάι ο Ερντογάν λέει να κάνει το Μεγιά Σοφιά. Ακριβώς. Και εχθές κάηκε η Παναγίτσα, ναι, το μοναστήρι. Ήταν με ένα παιδί εικόνα. Μήπως τότε τα παιδί μας το βρήκαμε, μήπως τα σημάδια του Παναγίτσα να το βρήκαμε. Σημασία έχει ότι ο πολιτισμός, ο διεθνής πολιτισμός, η UNESCO, τα πολιτισμένα κράτη δεν βάζουν ένα φραγμό σε αυτόν τον βάρβαρο και κατ' ουσίαν, δηλαδή και το φραγμό που τον βάζει η οικονομία, δηλαδή καταστρέφει την οικονομία της χώρας του, άσχετα με το τι εμφανίζει κοινωνικά ή σε χώρες παρουσία κλπ. Δηλαδή ρέει το χρήμα στο Αιγύπτο με σκοπό ότι θέλει να προστατήσει μέρος τη Συρία. Λοιπόν, ρέει το αίμα στην πλευρά του Ιράκ, δηλαδή σε συγκρούσεις με το ΠΚΚ. Οι μόνοι που μας υποστηρίζουν είναι οι Κούρδοι αυτή την περίοδο στα εθνικά μας θέματα, διότι είναι και αυτοί διοκόμενοι. Και γι' αυτό το λόγο το μόνο κόμμα μέσα στην Εθνική Εθνοσυνέλευση που υποστηρίζει δηλαδή τα δικαιώματα των μειονοτήτων, εν πάση περιπτώσει, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει βαρβαρότητα και αλλίωση και ταυτότητας και πραγμάτων. Αλλά στην ουσία δεν τις ακούετε, όλοι είναι μαζί. Το υπόλοιπο βάρβαρο κομμάτι της Τουρκίας, που περνάει το 89%, είναι όλοι μαζί με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Και ακόμα και οι νεοτεριστές έχουν ένα διάλογο με την Ευρώπη, αλλά δεν είναι ο διάλογος που έχει την ποιότητα άλλων χωρών, άλλων λαών, το οποίο είναι δηλαδή δεν μπορεί να εκφράσει αντιθετικά, δεν ξέρω τον βάρβαρο ηγέτη, δεν μπορεί να υπάρχει μια δημοκρατική φωνή η οποία θα εισακούεται αυτό να λέει, γιατί μπορεί να μην έχει το δημοκρατικό, να μην έχει το ανθρώπινο καμία σχέση με το Ερντογάν, τα ποιότητα ανθρώπου και οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα σε ένα τέτοιο λαό. Φυσικά οι πολίτες εκφράζονται εναντίον στα παράλληλα και στις πόλεις, στις παραγωγικές πόλεις, ενώ έχει τον όγκο δυστυχώς όσο θα γνωρίζει. Γιατί η μία στα δοκιμονιά ο προβλέμεν και φέρνει όλα. Δηλαδή μια εγκεκριστή οικονομική συμβουλία μπορεί να σημάνει γι' αυτό κάποια στιγμή απρόκειτα το τέλος κάτι της επαυτοκρατορίας. Δηλαδή αν η οικονομία δηλώσει από εκεί χάνονται οι αυτοκρατορίες. Το πολύ σημαντικό κρίσιμη στιγμή είναι η δεξιότητα. Είναι η εκλογή. Όταν γίνονται οι εκλογές, ακριβώς, είτε δημοσιεύει, είτε πιέζει, είτε συμπιέζει, είτε ομαδοποιεί, είτε εκβιάζει, δηλαδή με διάφορους τρόπους έτσι να το κάνει. Εγώ θέλω να μεταφέρω τις εκλογές ενός ανθρώπου που είμαι απόγονο σήμερα με το πολιτικό. Είναι το 21 το Μάρτιο, αφήνει και στην εργασία με το σύντο πορεία του και ήταν αυτό που θα μεταφέρουμε στην καταστροφή. Ήταν τα κοινωνική, το οποίο ήταν το πιο περιοριζέλο και εμπολέμησαν κανονικά και είχαν και δημοκρατικό ύπο, όπως λέμε. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι διατήρησαν την τάξη στην Κρήτη μέχρι τότε που έπρεπε να διατηρηθεί η τάξη και δεν μας είχαν πουλήσει οι σύμμετοι. Λοιπόν, εκτός από το πολέμησε σε κάποια μέτωπα και όταν γύρισε πίσω, ήταν πλέον ένας άνθρωπος αλλαγμένος, δηλαδή μίλαγε για την κοινωνία του προηγουμένου. Για το πραγματικό πολιτικό πλήδε έφυγε δηλαδή από ένα μέρος της Κρήτης στο ελληνικό πέλαγος, είχαν μέχρι το 1913 τους Τούρκους σαν κατακτητή στην Κρήτη, όχι να μην είναι κατακτητή. Η τελευταία παρουσία του υποκριτικού στην Κρήτη ήταν το 1913, φανταστείτε το 1921, Οκτώβριο μετά, βρέθηκε με τον Μάιστο με τον Μέντο του Αλίστο. Ο παππούς του ήταν και πολεμής με τις προσπάθειες της επαναστάσεις, ο πατέρας του. Ο πατέρας του παππού είχε δηλαδή την εμπειρία, την άμεση πολεμική εμπειρία του. Και
Και γι' αυτό τον λόγο ήταν ενημέρωση. Δηλαδή ήταν ενημέρωση ότι έπρεπε να κάνει στο μέτωπο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εμείς εδώ ήταν από ένα σχολείο που έχει μέσα διάφορα μήνυμα. Έχουμε ένα μνημείο. Το μνημείο μας έχει 17 νεκρούς στην Ελληνική κατοχή. Έχει όμως και 10 νεκρούς είναι το οποίο στο Βαλκανικό πολέμο που πέθανε και 5 στο Βαλκανικό πολέμο και έρχεται στο μεταφορικό μέτρο. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους διαβάσουμε το χέρι και μία έρχεται εδώ στην Ελλάδα διότι και πέθανε στο μεταφορικό μόνο. Αυτός είναι ο λόγος που είναι στην κεντρική ανθρώπη, δηλαδή στην κεντρική ανθρώπη. Μα έχει κάποιο λόγο να αρχίσει σε αυτό το βήμα και δεν. Κάνει τη δέηση για το Βενιζέλο. Βάζουμε, επειδή έχει και ένα άγαλμα που το πάμε και το στεφάνι του, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Για να το καταλάβετε. Σε εμάς έπεσαν, παράδειγμα, στο Βαλκανικό μέτωπο, άνθρωπος έπεσε στο Γαλλικό εκστρατευτικό σώμα. Το Γαλλικό εκστρατευτικό σώμα ήταν το μηχανικό παράδειγμα, το οποίο άνοιγε το δρόμο για να περάσουν τελικά οι δυνάμεις των συμμάχων, δηλαδή κατ' ουσίαν. Σε κάθε περίπτωση δεν περάσανε διαθαύματος ή διαθαλάσσες οι άνθρωποι. Άλλο τμήμα ήταν αυτό που πέρασε από την Κωνσταντινούπολη και έκανε τη δέηση ο θηλυκός ιερωμένος από τις αλόιδες Ρεθύμνου και έκανε εκκλησία για μία μόνο μέρα παρά τις διώξεις των Τούρκων με θάρρος και ξανακούστηκαν οι ήχοι, οι βυζαντινοί ήχοι μέσα στην Αγία Σοφία. Είχε το θάρρος, την τιμή, την αξιοσύνη, όπως λέμε. Όταν λέει το εκστρατευτικό σώμα, όχι μόνο το ελληνικό, πέρναγε, είχε το θάρρος να ζητήσει να γίνει αυτή η λειτουργία. Και έγινε με φορητές καμπάνες όπως είχε το εκστρατευτικό σώμα και έγινε δηλαδή με έναν τρόπο θαυμαστό παρά τις αντιρρήσεις Τούρκων, Μουσουλμάνων, συμμάχων, όλων. Αλλά το κατάφερε. Γιατί η επιμονή πολλές φορές ενός ανθρώπου και η θέληση είναι πάνω από αυτό που λέμε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, όταν θέλεις κάτι πολύ, δεν το επιτυχάνεις για πάντα, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολικό ναι. Το δημιουργείς. Ναι. Μου έλεγε ο παππούς μου στη διήγησή του ότι πήγε να λέει στις ελληνικές συνοικίες και όχι στις τουρκικές συνοικίες, παρότι η μπύρα ήταν πιο ακριβή στις ελληνικές συνοικίες. Όμως λέει, αισθανόμουν την ευγνωμοσύνη και τη χαρά των ανθρώπων για την παρουσία μας. Πώς μπορείς δηλαδή να το ξεχάσεις αυτό, το 1921 τώρα αυτό το πράγμα. Πώς μπορείς να ξεχάσεις τη χαρά να σηκώνουν τη σημαία, να γίνεται η έπαρση της σημαίας και να είναι το τμήμα το οποίο κάνει έπαρση σημαία σε κάποια υψώματα ή στις εκκλησίες να σου διηγείται την παρουσία τους, ας το πούμε, στην εκκλησία και τη χαρά, την περιφρούρηση δηλαδή που είχαν. Γιατί στρατοχωροφυλακή τι σήμαινε, ότι δεν συνέβαινε τίποτα περίεργο στους κατοίκους της Σμύρνης. Άρα λοιπόν ήταν η ασφάλεια των κατοίκων. Ένοπλη ασφάλεια. Δεν ήταν μόνο το ακουβατικό σώμα το οποίο πολεμούσε, ήταν και η στρατοχωροφυλακή η οποία εξασφάλιζε την ειρήνη και την ευημερία του ελληνικού και των ευρωπαϊκών τμήματων στην Σμύρνη. Ωραία. Για να μιλάμε την ίδια γλώσσα.
και θαύμασε, είχε θαυμάσει και αυτό που έγραφε στις σημειώσεις του, γιατί ήρθε ο πατρικός μετά νεγράμματος και έγραφε στις σημειώσεις, εθαύμασα λέει, το ότι είχαν θέατρα, κάτι που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Εθαύμασα, πέναγε δηλαδή απ' έξω, δεν μπήκε μέσα σε θέατρα, αλλά είδε τον κόσμο και τις ενδυμασίες και μιλούσε για τον κόσμο και για τις ενδυμασίες και για τους τρόπους. Είδε τον πολιτισμό, είδε εφάμιλο του Αρσακίου σχολεία. Μα οι Σμυρνιές όταν ήρθαν εδώ, οι Αθηναίες τις λέγανε παστρικές και τέτοια, αλλά τους μάθανε τον καλουπισμό. Δεν ήμασταν, όχι δεν ήμασταν, οι Αθηναίες δεν ήταν λέει τόσο κοκέτες όσο καλουπισμό, δηλαδή να βάφονται και τέτοια. Εντάξει, φοράγανε το χιτόνα, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω. Όχι, φοράγανε την ενδυμασία την οποία είχε μία αττικοβιωτική. Ήταν η αττικοβιωτία. Ένα τρόπο, δηλαδή η Αττική και η Βιωτία, ήταν ένα πράγμα σαν τρόπο που είχαν εδώ πέρα, αν μιλάμε για την περίοδο δηλαδή, φανταστείτε τώρα, 1821, 1922, 23, 24, μιλάμε δηλαδή για 100 χρόνια ελληνικού κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια περίοδο που είχε συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος, πλην όμως τα όρια του διαβρύθηκαν τότε με μεγάλο κόπο. Μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 διευρύθηκα προς τα πάνω, δηλαδή με βάση τις νίκες στους Βαλκανικούς πολέμους και μετέπειτα ας πούμε τις νίκες, φανταστείτε τώρα ότι την Αλεξανδρούπολη, πόσα χρόνια την έχουμε, έτσι για να 100 χρόνια, δηλαδή το Δεγάρα Γάτς, να πούμε... Γιατί πριν για πού ήταν η Αλεξανδρούπολη? Την είχαν οι Τούρκοι. Η απελευθέρωση δηλαδή εδαφών. Το 1424 σκλαβώθηκε η Σμύρνη από τους Τούρκους. Έκτοτε γίνανε πολλές προσπάθειες από γενουάτες, από ενετούς, από διάφορους να την αποσπάσουν τη Σμύρνη, γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό λιμάνι και μια πύλη για την Ανατολή. Αλλά δεν έγινε κατορθωτό, διότι την υπεράσπιζαν οι διάφοροι. Στα ορλοφικά, για να καταλάβετε, το 1770... Εντέλει όμως την έχει ο Ερντογάν και την εκμεταλλεύεται. Να πω μόνο κάτι έτσι ιστορικό. Το 1770 στα ορλοφικά, δηλαδή στα γεγονότα που είχε... Ναι, αλλά τώρα την εκμεταλλεύονται σαν λιμάνι. Εγώ που πήγα έτσι σαν τουρίστας δεν είδα κάτι. Το είναι το μεγαλύτερο εισαγωγικό και εξαγωγικό λιμάνι. Δεν είναι το τουριστικό λιμάνι. Καταλάβατε. Είναι το εισαγωγικό και εξαγωγικό λιμάνι. Έχουν άλλο στόχο. Γιατί δεν έχουν άλλο λιμάνι μεγάλο, πολύ μεγάλο, το οποίο να είναι σε τέτοιο γεωγραφικό σημείο που να έχει εύκολη την πρόσβαση απέναντι από πτυχίο μας, ας το πούμε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, και, με 15 ευρώ πας απέναντι. Ναι, γνωρίζω. Λοιπόν, επειδή υπηρέτησα στη Μυτιλήνη στρατό και από εκεί, ας το πούμε, υπήρχε διάβλωση. Τόσο μικρό, ναι. Ναι, πολύ χαμηλό τότε. Απαγορευόταν βέβαια για εμάς που είμαστε στρατιώτες, απαγορευόταν να πάμε απέναντι. Απλά λέμε, γνωρίζαμε, ας το πούμε, την επικοινωνία. Τι ήθελα να πω, ότι η εκπαίδευση τους ήταν παροιμιώδης. Οι τρόποι τους, τρόποι και ευρωπαϊκοί και χρόνια μπροστά, δηλαδή σε επίπεδο, τι να πει κανείς, σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο οργάνωσης, δηλαδή η λογιστική, για να μιλήσω για το δικό μου το επάγγελμα, ήταν με το γαλλικό σύστημα της λογιστικής, δηλαδή τα αποθέματα των επιχειρήσεων και όλα αυτά αποτυπωνόντουσαν με το γαλλικό εμπορικό νόμο, δηλαδή μιλάμε για έτη φωτός μπροστά. Οι εταιρείες, υπήρχαν ας πούμε εταιρείες οι οποίες είχαν την έδρα τους ας πούμε είτε στη Σμύρνη είτε στη Μασσαλία, αλλά δραστηριότητα δηλαδή εμπορίου σε δύο μεγάλα λιμάνια, ας το πούμε και σε άλλα λιμάνια, διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες. Μιλάμε για 4.000 επιχειρήσεις, μιλάμε για καταχέμη, για πολιτισμό, μιλάμε για τις εφημερίδες να μιλήσουμε. Τα τυπογραφεία, 10 στα 16-17 τυπογραφεία ήταν ελληνικά. Τα υπόλοιπα ήταν, υπήρχε ένα τουρκικό και τα υπόλοιπα όλα ήταν άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί από εκεί γινόταν το εμπόριο, ήταν βάση του εμπορίου, δηλαδή υπήρχε δραστηριότητα, το εμπόριο των τσιγάρων, το εμπόριο των σίκων, εμπόρια διάφορα, δηλαδή κατ' ουσίαν ισχυρή βάση εμπορίου από παντού και εισαγωγική και εξαγωγική, και τότε δηλαδή ο ρόλος της Σμύρνης ήταν αυτός.
Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν καταλαβαίνεις το τι έχεις χάσει όταν το πας σε βάθος, σε ιστορική αναδρομή. Φανταστείτε τώρα ότι 4.424 χρόνια ήταν ακόλυτα ελληνικά φύλλα ή εν πάση περιπτώσει φιλικά φύλλα προς την Ελλάδα, τόσες χιλιάδες χρόνια ήταν δική μας. Να το καταλάβουμε. Ίωνες. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα, γιατί εγώ βλέπω ότι και τώρα, αυτή τώρα εδώ την εποχή, σε λίγο θα σου πάρουν κάποια θαλάσσια ύδατα, πολύ κυριλέ. Ήδη κάποια μέρη ελληνικά πάλι θα φύγουν, γιατί λένε οι Τούρκοι ότι είναι δικά τους. Και δεν βλέπω εγώ τους Έλληνες να κάνουν κάτι. Δεν είναι θέμα ας τα πάρουν. Είναι θέμα ότι όπως να δηλαδή, και πάνω που έγινε αυτό τώρα στο Εύρο που λένε ότι πήραν κάποια στρέμματα και λέει ναι. Άλλο σιγά λέει θα τσακωθούμε για μερικά δεν στρέμματα. Μα μερικά στρέμματα. Δεν είναι μα και η Ανατολική Θράκη δική μας. Ναι, αλλά εγώ νομίζω καλέ μου Ρωμιλία. Ότι φταίνε, άκουσε με, εγώ νομίζω ότι αυτοί που βάζουμε το χέρι μας και ψηφίζουμε δεν κάνουν. Κανείς από όλους αυτούς. Εγώ να πω ένα πράγμα πολύ απλό και το λέω σαν οικονομολόγος. Είναι δυνατόν μετά το 1974 δεν είχαμε κάποια πολεμική ρήξη. Δεν είχαμε κάποια κρίση με την έννοια ότι η πετρελαϊκή κρίση φοβερή, δηλαδή να ανέβει η τιμή σε τεράστια επίπεδα. Δεν είχαμε κάποια παγκόσμια κρίση σε όλες τις χώρες, δηλαδή που να πεις ότι επηρέασε και την Ελλάδα. Και αν υπήρχαν κρίσεις, λένε οι μαρξιστές, ότι καπιταλισμός χωρίς κρίση είναι σαν το χριστιανισμό χωρίς κόλαση. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν κάποιες μικροαποτυχίες του συστήματος και πάντα έρχεται το κράτος με την γεννησιανή θεωρία να επέμβει και να ρυθμίσει κάπως τις αποκλίσεις και αυτά που δημιουργούνται. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δηλαδή, έχει το κράτος τους τρόπους να προσδιορίσει αν έχει αποθέματα την περίοδο των παχιών Αγελάδων, έχει τρόπο να ορίσει την περίοδο των ισχυρών Αγελάδων και να δημιουργήσει μια καλή κατάσταση, ώστε να εξαμαλύνει την περίοδο της κρίσης. Όπως είναι τώρα, ας πούμε, ένα έκτακτο γεγονός. Όμως, το γιατί δεν είχαμε αποθέματα, το γιατί δανειζόμαστε χωρίς να δημιουργούμε ανάπτυξη, το γιατί δεν είχαμε, ενώ έχουμε ανάγκες, αμυντικές ανάγκες, δεν δημιουργήσαμε αμυντική βιομηχανία, τι διαλύσαμε, το γιατί δεν έχουμε ναυπηγείο, ναυπηγεία, το γιατί η κινέζικη Κόσκο ορίζει στον Πειραιά τι είδους ναυπηγείο θα έχουμε και τι δεν θα έχουμε, δεν είναι θέμα, ακούστε. Μα είναι όλα πουλημένα. Για την ίδια την Κόσκο δεν λέμε για διεθνείς παραγγελίες. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές εταιρείες που παλιότερα έφερναν στο πέραμα τα πλοία τους και γινόταν μια μικρή συντήρηση ή έως μεγάλη συντήρηση των σκαφών. Αυτό δεν γίνεται γιατί άλλαξε και η τεχνολογία των πλοίων, δεν υπάρχουν οι δεξαμενές. Στον γύρο περατικό και στα άλλα, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με τα γνωστά προβλήματα. Δηλαδή, μια σειρά θεμάτων δεν έχουν ρυθμιστεί και τακτοποιηθεί σε αυτή τη χώρα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιες παρατάξεις, οι ίδιοι άνθρωποι, είτε μεταλλασσόμενοι, ας το πούμε, γιατί να μην λέμε ότι κυβερνήσαν οι ίδιοι και οι ίδιοι, μπορεί να εναλλάσσονται τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές δεν αλλάζουν σε τέτοιο βαθμό που να καθορίζουν οικονομική και κοινωνική επιτυχία. Την ευημερία της χώρας δεν τη φρόντιζε σε κανείς γραμμικά. Έβλεπα κάποιον πολιτικό, δεν θα πω όνομα, δεν είναι το νόημα τώρα από το όνομα, και ασκούσε κριτική κάποια εναντίον σημερινού πολιτικού. Αναρωτήθηκα την ίδια στιγμή. Όταν ξεκινάς και επιβάλλεις σε κάποιον άνθρωπο που έκανε ένα σφάλμα, παράδειγμα, στείλεις μια δήλωση ΦΠΑ 100 ευρώ πρόστιμο, γιατί απλώς είναι να ακριβείς η δήλωσή του, δηλαδή δεν υπολόγισε σωστά ένα τιμολόγιο, το οποίο παράδειγμα έχει μια απόκληση 15 ευρώ, δηλαδή στο πιστωτικό, και έρχεται να διορθώσει την δήλωση αντί για 300 ευρώ πιστωτικό, είναι 315. Και επιβάλλεις πρόστιμο 100 ευρώ σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί απλώς δεν αποδίδει ακριβώς την αλήθεια, δηλαδή την πραγματικότητα. Και δεν έχεις καμία ζημία από αυτό το πράγμα. Και πήγες και το έκανες αυτό. Δεν έκανες μόνο αυτό. Έβαλες πρόστιμο 250 και 500 ευρώ ανάλογα τον νομική μορφή, αν έχει να αποδώσει κανείς ΦΠΑ, επιπλέον 250 και 500 ευρώ πρόστιμο. Και έρχεσαι και ζητάς κοινωνική δικαιοσύνη
και ζητάς κριτικάρεις τον τωρινό υπουργό γιατί εφαρμόζει αυτά που ψήφισες εσύ και το παίζεις και σε φιλολαϊκή συνοικία στον Πειραιά. Δηλαδή πέστε ότι ήταν σε μια συνοικία που είναι, δεν είναι, πώς να το πούμε, είναι πλούσια, είναι μια συνοικία των Βορείων Προαστίων. Όχι, εκλέγεται, δηλαδή κάποιος δεν γνωρίζει. Όλοι μαζί δεν τα ψηφίζουν αυτοί αυτά. Βέβαια, όχι, δεν τα ψηφίσαν μαζί, αλλά κάποια πράγματα τα ψηφίσαν μαζί. Ακούστε, δεν κάνουν αυτό που λέμε, τη συλλογή των φόρων με βάση κινητροδότηση. Δεν κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Και εδώ μπορούμε να περάσουμε δηλαδή και στο άλλο μέρος αργότερα, ναι. Το οικονομικό. Όμως θέλω να πω κάποια πράγματα τελευταία για τη Σμύρνη. Λοιπόν, δεν είναι η Σμύρνη που θρυνούμε, δηλαδή που τη χάσαμε. Είναι που χάνουμε διαρκώς από ένα βάρβαρο κατακτητή και που απειλεί όλο το χώρο, δηλαδή και τον ευρωπαϊκό χώρο της Ελλάδας μας, απειλεί τα ευρωπαϊκά μας σύνορα, απειλεί τον πολιτισμό μας. Εγώ νομίζω θα τον βάλουν να τον σκοτώσουν κάποια στιγμή. Είναι πολλές φορές εκταίο το τέλος του τυράννου, περί τυράννων ψήφισμα όπως λέγαμε εμείς, οι τύρανοι έχουν κακή τύχη. Αλλά το θέμα δεν είναι τι τύχη θα έχει ο τύρανος, τι θα έχει δημιουργήσει και ποια κουλτούρα έχει δημιουργήσει, γιατί προσέξτε. Ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν αυτός ο βάναυσος, ο σφαγέας του πληθυσμού μας και οτιδήποτε, διατήρησε μία σχετική ανοχή στη θρησκεία. Ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και της πραγματικής κατάστασης που υπήρχε και της δυναμικότητας της χώρας του. Και έρχεται τώρα να εξισλαμίσει, να κάνει δηλαδή ένα βάρβαρο Ισλάμ, ας το πούμε, να το επιβάλλει στη χώρα του Ερντογάν και να συμπεριφέρεται ως ανανεωτής και σε διέγερση να εμφανίζει πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλούς λαούς. Δηλαδή από το Αλγέρι, από τους πειρατές που λέγαμε παλιά, τον Χαριετή Μπαρμπαρόσα, μέχρι τη Λιβύη, μέχρι οτιδήποτε, δηλαδή να δημιουργεί και πάλι το τόξο αυτό, το οποίο ήταν άθλιο, γιατί προσέξτε, λέμε καμιά φορά, λέει, ο Ιμπραήμ ήταν Αιγύπτιος. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ήταν πασάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή ήταν στην υπηρεσία των Τούρκων. Στην υπηρεσία των κατακτητών μπαίνουν πολλοί. Δεν έχει σημασία. Φανταστείτε ότι στο Λασίθι, στην Κρήτη, το έκαψε γιος παπά, ο οποίος ένας από τους τρεις πασάδες που ήρθε και έκανε την εκστρατεία, ήταν γιος παπά, τον οποίο τον πήραν 15 ετών και τον έβαλαν στην υπηρεσία τους. Και μην βλέπουμε τώρα τότε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως είναι τώρα, λέμε την πληροφόρηση με οτιδήποτε. Τότε ένα παιδί έβλεπε, είδε μέσα στην. Του έδωσαν αξιώματα, του έδωσαν τα πάντα, αλλά όμως τι το επιφύλαξαν. Τον έπνιξαν, τον σκότωσαν όταν τέλειωσε η κατάκτηση του δαστήριου και κάηκε, διότι σου λέει θα συνειδητοποιήσει το τι έπραξε, επειδή ήταν γιος παπά. Ο παπάς λοιπόν αναζητούσε και διέδωσε δηλαδή το ότι. Ας πούμε την ιστορία και εκεί φοβόντουσαν μήπως στραφεί σαν το Αλή Πασά ας πούμε εναντίον των άλλων, δηλαδή όχι να γίνει ότι θα ήρε την περιοχή αλλά μήπως συνειδητοποιήσει και τον σκότωσαν γνωρίζοντας την ιστορία. Φανταστείτε δηλαδή και βρέθηκα, γιατί το λέω αυτό, στο Ηράκλειο της Κρήτης υπήρχε μια εκδήλωση αντίστοιχη με αυτή εδώ που υπάρχει για το πεδομάζωμα. Και ο Δήμος του Ηρακλείου διοργάνωσε μια τέτοια εκδήλωση. Έλεγαν λοιπόν δύο καθηγητές πανεπιστημίου από την περιοχή της Μύρνης, καταγωγή τους, αλλά σε άλλο πανεπιστήμιο, έλεγαν λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, με πολύ εύκολο τρόπο λέει εξισλαμίστηκαν πληθυσμοί στην Κρήτη και το ένα και το άλλο. Τον ερώτησα λοιπόν εάν γνωρίζει για την αραβική κατάκτηση της Κρήτης, δηλαδή 827 με 961, το υπόστρωμα όπως λέμε, εάν γνωρίζει για τους αμπαριώτες, γνωρίζει δηλαδή για αραβικούς πληθυσμούς στο Ρέθυμνο, δηλαδή που ήταν ευεπίφοροι, δηλαδή δεν είχαν κανένα πρόβλημα να παίξουν το ρόλο, ας το πούμε, του μουσουλμάνου και λοιπά, αφού ήταν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, είχαν αυτά τα έθιμα, και δηλαδή όταν δημιουργήσει το πρώτο υπόστρωμα, γιατί έτσι ήρθαν οι Τούρκοι, δεν ήρθαν αυτοματικοί από το 1771 στην Ευρώπη, ήρθαν σιγά σιγά συνέρεαν. Και σιγά σιγά τους βάζαμε στη δούλεψή μας οι Βυζαντινοί και μετά μας κατέκτησαν. Και ήρθαν να το πούμε, όπως και οι Γερμανοί.
οι Γερμανοί τι ήταν, μισθοφόροι των Βυζαντινών. Και τελικά έφτασαν να είναι Φράγκοι Γότθοι και Οστρογότθοι και όλες αυτές οι φυλές να έρθουν κοντά μας, διότι είδαν τη λαμπρότητα της αυτοκρατορίας. Δεν είναι δηλαδή και περίεργο. Και τώρα τι να πες μου τώρα, ποιο είναι το λάθος που κάνουμε εμείς όμως και ενώ είχαμε τέτοια δόξα. Δηλαδή, ενώ η ιστορία ναι. μας είναι τόσο, τώρα έχουμε γίνει να είμαστε δουλικά, να υποτόσω. Ναι. Δηλαδή εγώ νιώθω... Σαν Ελληνίδα νιώθω ότι δεν είμαι ο Έλληνας ο φαντακτερός πια, δηλαδή... Τρία είναι. Κερδίζουμε σε παιδεία, έχουμε παιδεία τεράστια, αλλά με εξωστρέφεια. Μας τρέφουν δηλαδή να φύγουμε από τη χώρα μας. Όπως πάντα έφευγαν οι Έλληνες. Αλλά διατηρούσαν την επαφή με το αστικό κέντρο, με το κέντρο. Ενώ τώρα φεύγει και η πολιτεία φορολογικά σε εξαναγκάζει να γίνεις φορολογικός κάτοικος εξωτερικού... Και μετά σε αναγκάζει με βάση τη σύμβαση με το παγκόσμιο εισόδημα να φορολογήσεις στην άλλη χώρα, γιατί σου παρέχει κάποιες διευκολύνσεις η χώρα, γιατί δεν έχει τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδος, ενώ η Ελλάδα σε φορολογεί άγρια. Λένε καμιά φορά για αυστηρού, για υψηλούς συντελεστές σε άλλες χώρες. Ναι, στη Σουηδία ναι, υψηλούς συντελεστές, αλλά προσφέρει υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση. Χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν τα προσφέρει το ελληνικό κράτος. Να πω κάτι όμως τώρα εδώ με αυτό που έγινε με το Κορονοϊό. Ναι. Καταλάβαμε ότι μπορεί εμείς να μην είχαμε τα νοσοκομεία, τις υποδομές, τα αυτά, αλλά είχαμε πιο... Καλά, εντάξει, πες ότι ήμασταν και δεν ξέρω κατά... Πιο έτοιμοι, όχι. Πιο γρήγοροι... Δεν έχουμε βιομηχανίες για να γίνει μετάδοση, δηλαδή σε μια βιομηχανία που δουλεύουν 5.000 άνθρωποι και δύο κρούσματα να έχεις, μπορεί η μετάδοση να είναι ραγδαία. Ενώ στην Ελλάδα όταν έχεις μικρές επιχειρήσεις, δεν έχεις την ίδια διασπορά... Ας το πούμε σε κρούσματα. Δεύτερον, να έχεις το κλίμα. Δεν πιστεύετε κι εσείς αυτό, γιατί έδειχνε... Είναι το κλίμα. Μπορείς να περπατήσεις. Φανταστείτε σε μια άλλη χώρα, βόρεια, της οποίας το κλίμα είναι άσχημο, δεν μπορεί να πάει χωρίς άλλο μέσο. Λέγανε ότι ο Καναδάς είναι η γη της επαγγελίας. Και όμως είδα εκεί πέρα ότι ο κόσμος με τα νοσοκομεία με αυτό και η Αμερική, όχι βεβαίως. Καμία χώρα σε έκτακτες ανάγκες δεν μπορεί να πει ότι έχει σύστημα υγείας που ανταποκρίνεται απόλυτα. Και το δεύτερο, εκεί και σε όλες αυτές τις χώρες, αυτός που έχει κοινωνική ασφάλιση, έχει κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου κοινωνική ασφάλιση, είναι αποκλεισμένοι. Δηλαδή ακόμα και στην Αμερική πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια, είναι αποκλεισμένοι. Δείτε το νομοσχέδιο του προηγούμενου Προέδρου του Ομπάμα, που έκανε πραγματικό αγώνα για να το κάνει πράξη, για τους ανασφάλιστους να τους θεωρήσει σαν ασφαλισμένους και να έχουν στοιχειώδεις παροχές. Και δέστε πόση αντίδραση είχε από το άθλιο σύστημα του Τραμπ, δηλαδή από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνους. Τέτοια αντίδραση, η οποία ας πούμε έφτασε στο σημείο να συγκρουστεί μαζί τους και τελικά να το επιβάλλει το νομοσχέδιο. Δηλαδή χρειάστηκε η άμεση προεδρική έτσι, επιμονή και να επιβληθεί αυτό το νομοσχέδιο για να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι αβοήθητοι επειδή απλά δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχουν χρόνιες παθήσεις που αν την αφήσει τη χρόνια πάθηση και τις λοιμώδεις νόσους και όλα αυτά θα διαδοθούν. Δεν μπορείς λοιπόν να αφήσει τη φυματίωση ή κάποιες άλλες νόσους μεταδοτικές ανεξάρτητα από το αν έχει πληρώσει ή δεν έχει πληρώσει ο άλλος. Γιατί μπορεί να πάει να πιει ένα καφέ, κυρία. Πώς θα είμαι ένα λεπτάκι να το καταλάβουμε, κυρία Ολυμπία. Μπορεί να πάει, κυρία Χαλκίδου. Μπορεί να βρεθεί σε ένα χώρο και να πιει ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα η δημόσια υγεία. Γι' αυτό το λόγο το ελληνικό σύστημα έχει και το πιλότιμο, έχει και πάρα πολλούς γιατρούς η Ελλάδα. Έχει χιλιάδες γιατρούς, δηλαδή δυσανάλογους με τον αριθμό των κατοίκων της. Γιατί η επιμονή των γονέων σώζει, να τα πούμε έτσι, οι γονείς, την ιατρική τη θέλουν πολύ ψηλά. Ναι. Να πω και κάτι, ας το πούμε, πριν να μπούμε εισαγωγικά στο δεύτερο μέρος. Λέω καμιά φορά, έχω τον γιο μου αυτή την περίοδο και προετοιμάζεται για το μεταπτυχιακό του, γιατί ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα Ευρωπαϊκά Μαθηματικά στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι τιμή, γιατί διακρίθηκε με Λίαν Καλός, τέλειωσε και όπου και αν πάει, με βάση τις επιδόσεις του, γίνεται κατά βάση δεκτός, απλά είναι να επιλέξεις που θα ήθελες να το επιλέξεις, ας το πούμε. Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει πρόγραμμα για τα μαθηματικά της αγοράς και της παραγωγής, μέχρι κάποια άλλα στο ΣΕΜΦΕ, στο εφαρμοσμένα μαθηματικά και οτιδήποτε.
Βλέπετε δηλαδή, όταν κάνεις σπουδές με αξία, πάντα επιβιώνεις το ίδιο πράγμα και οι άνθρωποι από τη Σμύρνη και μπορεί να ήρθαν χωρίς τίποτα, αλλά οι σπουδές είναι κάτι που σε ακολουθεί, οι τρόποι, η συμπεριφορά, η κουλτούρα δεν σταματάει σε μια γενιά, ακόμα και αν μια γενιά υποφέρει, η επόμενη γενιά θριαμβεύει. Γιατί το μυαλό, οι έξεις, οι συνήθειες, όλα αυτά, οι τρόποι είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνικοποίηση ενός ανθρώπου. Αυτό ήθελα να πω για να περάσουμε στο δεύτερο πολύ μέρος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να βάλω λίγο μουσικούλα και μετά να πούμε στο δεύτερο μέρος. Στα φορολογικά μας. Όλοι βάλετε μουσική, δεν.
Κατά, λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος μας. Βεβαίως. Θα πούμε για σκληρά πράγματα, για φορολογία και όχι μόνο, αλλά στην ουσία να αλλάξουμε γυαλιά για να βλέπουμε πιο μακριά. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν χρειάζομαι σημειώσεις. Κυρία Χαλκίδου, αυτά είναι το επάγγελμά μας. Δηλώνω δηλαδή, το επάγγελμά μου είναι φοροτεχνικός οικονομολόγος. Αυτό που λέμε λογιστής αλφατάξος. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει συμβεί και κάποιοι από εμάς δεν έχουμε πάρει ακόμα τα 5.30 που εν τέλει από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ούτε 5.30, εν τέλει είναι 4.40 και κάποιοι πήραν 300 στη δουλειά, εγώ με κάποιους άλλους δεν πήραν, έχουμε πάρει ακόμα τίποτα. Λοιπόν, τι είναι αυτό το καραγιούζι? Είναι από το IBAN μέχρι οι διαρκείς αναθεωρήσεις και χαρακτηρισμοί κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή στον πολιτισμό ήταν οι τελευταίοι, παράδειγμα ας πούμε όσοι είναι με τον πολιτισμό, ήταν οι τελευταίοι που καταγραφήκανε σε αυτή την κατηγορία. Να τα πούμε διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο εμείς οι λογιστές αύριο κατεβάζουμε κάτω τα μολύβια, παρότι είναι η τελευταία ημέρα 18 του μήνα για κάποιους ιδιοκτήτες να δηλώσουν ότι πήραν μειωμένο μίστομα. Και ως εκ τούτου, και το λέμε και το ξαναεπενθυμίζουμε, αύριο είναι η τελευταία ημέρα για κάποιον ιδιοκτήτη να δηλώσει. Εγώ πήρα μειωμένο μίστομα από τον ενοικιαστή μου και άρα λοιπόν να φορολογηθεί με ευνοϊκό τρόπο, δηλαδή μείον 30% με μειωμένο συντελεστή κατ' ουσίαν. Α, ορίστε, άρα αύριο είναι η τελευταία μέρα για τους ιδιοκτήτες. Για τους ιδιοκτήτες. Να δηλώσουν ότι πήραν μειωμένο ενίκιο. Αντίστοιχα, ο ενοικιαστής έχει το περιθώριο μέχρι τις 26 του μήνα να το αποδεχτεί αυτό, γιατί δεν είναι ότι το λέει μόνο ο ιδιοκτήτης. Αν απλά αγνοήσει να το αποδεχτεί, σημαίνει ότι το αποδέχεται. Δηλαδή, αν δεν μπει να δηλώσει, ναι, το αρνούμε, δεν είναι έτσι, εγώ πλήρωσα ενίκιο πλήρες. Τότε είναι σαν να το αποδέχεται, άρα λοιπόν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σαν ιδιοκτήτες. Ένα άλλο πράγμα είναι οι μισθώσεις των ακινήτων που συναυθήκανε πριν το 2014. Δηλαδή, έχει νοικιάσει κάποιος ένα χώρο σε έναν ενοικιαστή και είναι ιδιοκτήτης. Θα πάει να δηλώσει αν δεν έχει ανανεώσει τη σύμβασή του για λόγους ενοικιοστασίου, για λόγους διάφορους δεν έχουν γίνει ανανεώσεις. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει μια ειδική πλατφόρμα η οποία τι θα λέει, εκεί δηλώνεις ότι εισπράττεις τόσο ενοίκιο, ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η μίσθωση που έχεις και το ενοίκιο που εισπράττεις. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα δηλώνεις γιατί του χρόνου το 2021 οι δηλώσεις μας εισοδήματος θα έχουν προσυμπληρωμένες τις ενδείξεις για τα ενίκια. Πέστε τώρα ότι σταμάτησες, έφυγε ένας ενοικιαστής και θεωρείς, δηλαδή ήταν ορίς του χρόνου η μίσθωσή του, είχε λήξει και έφυγε από το ακίνητο. Τότε τι θα κάνεις? Μέσα σε ένα μήνα από τότε που έληξε η μίσθωση θα πας και θα δηλώσεις τη λήξη της μισθώσεως. Διαφορετικά θεωρείται ότι εισπράττεις ενίκια, αν δεν το κάνεις θα πληρώσει και πρόστιμο 100 ευρώ όταν το κάνεις εκπρόθεσμα. Άρα λοιπόν πας μέσα σε ένα μήνα τότε που κλείνει η μίσθωση και το δηλώνεις. Αυτά τα λέει υπομοιδά, δεν και τα λέει μόνο. Και αν κάποιος δεν σε πλήρωνε, δηλαδή αδερφή μου που σηκώθηκε και έφυγε αυτή αυτό, στην καραντίνα και τσάφισε τα νίκια, πληρώτα αυτό. Εάν διεκδικείς ενίκια και δεν θέλεις να φορολογηθείς γι' αυτά, είτε βγάζεις διαταγή πληρωμής, είτε ο δεύτερος τρόπος είναι αγωγή, και όποτε συζητηθεί, αλλά και μόνο με την αγωγή πας στην εφορία και πλέον θεωρείται ότι τα ενίκια είναι διεκδικήσιμα και άρα λοιπόν μέχρι να τα εισπράξεις. Η αδερφή με αυτή τη στιγμή τι έκανε, βάλε το δικηγόρο. Ο δικηγόρος την πήρε αυτήν και της λέει πληρώστε, αλλιώς έχει έξωση. Ναι, ναι. Αυτή πέφτει καραντίνα, της πήγε η εξωδική αυτή, αλλά πέφτει καραντίνα. Ήτανε δηλαδή να της κάνουν έξωση. Και αυτή στην καραντίνα πάνω τα μάζεψε και το έσκασε και έφυγε. Αυτά τα θέματα είναι νομικά. Αλλά λέμε πάντα ισχύουν δύο πράγματα. Δηλαδή φορολογείται κανονικά σαν να πληρώνεται τώρα. Όχι, θα πρέπει να λύσει τη μίσθωση, αλλά θα συμβουλευτεί το δικηγόρο. Γιατί το τι θα κάνει και τι απαιτήσεις έχει είναι θέμα νομικό. Μάλιστα. Εδώ δεν είναι ακριβώς το φορολογικό θέμα. Το φορολογικό είναι άλλο. Πρώτα συνεννοούμαστε το νομικό και μετά πάμε στο λογιστή μας και του λέμε αυτή την ενέργεια έχουμε κάνει και συναποφασίζουμε το λογιστή. Έτσι πρέπει να το οργανώσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, ακούστηκε και κάτι άλλο, για ποσά 534 και 300 ευρώ.
Ποιοι είναι τώρα, είναι οι δύο περιπτώσεις. Ας πούμε ένα κουρίο άνοιξα στις 18 του μήνα. Θα πάρει 300 ευρώ. Αυτός όμως που ήταν όλο το χρόνο είναι νομοθετικά κλειστός όλο το Μάιο, θα πάρει 534 ευρώ. Θα ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι τέλος του μήνα. Μιλάμε τώρα για κάποιες ενισχύσεις που δοθήκανε, αλλά αφορούν τα 800 ευρώ που δοθήκανε, αφορούν 1,5-2 μήνες, δηλαδή και στην πραγματικότητα δεν ξαναδόθηκε ποσό, κοντά στους 3 μήνες. 200 ευρώ είναι, κύριε, είναι. Ναι. 15 Μαρτίου, εγώ το βιώνω, 15 Μαρτίου, Απριλίου, Μάιος και φτάσαμε στον Ιούνιο. Ναι, ακριβώς, με αυτό λέμε. Είναι 4 μήνες. Ναι. Έχουμε πάρει, τώρα αυτό έλεγα, με αυτό ξεκίνησα, 200 ευρώ πήραμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και κάτι άλλο. Δηλαδή να διαδίδουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή όντως έδωσε για 2 μήνες ακόμα ειδικό επίδομα ανεργίας. Δηλαδή αν έχει λήξει η ανεργία κάποιου, εξακολουθεί για 2 μήνες να παίρνει κάποιο επίδομα. Δίνει, βγάζει κάποια έκτακτα επιδόματα, αλλά αυτά είναι ασπιρίνες για τον ασθενή. Δεν είναι, ας το πούμε, λύση. Και δεν μπορείς να πας και σε τέτοιες λύσεις. Μα και αυτό που έγινε τώρα μας έχει εξελιγώσει. Τι να τα κάνω εγώ τα 5-30, 15 ακριβώς. Μου. Αυτά έπρεπε να μου τα δώσει εμένα μέχρι τέλος Μαΐου για να πω ότι ναι. Κυρία, κάνω, κυρία Χαλκίδου. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω δανειστεί 1.000, δηλαδή και να δουλέψω πρώτος μου και ο δεύτερος μισθός θα πάνε κατευθείαν στα... Να πούμε κάτι. Εμείς σαν λογιστές δεχτήκαμε από εταιρείες και επιχειρήσεις μείωση και στο 50% της αμοιβής μας για να διατηρήσουμε μέχρι τέλος του χρόνου τον πελάτη. Άρα λοιπόν η ζημιά μας δεν είναι 800 ευρώ και οτιδήποτε και πάλι διατηρούμε, δηλαδή επειδή όταν μια επιχείρηση, μια εταιρεία έχει δραστηριότητα, διατηρείς το αντίστοιχο προσωπικό για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις. Και πάντα διαμαρτυρόμαστε γιατί βγάζουν συνέχεια εγκυκλίους, δηλαδή είναι το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΔΕ, είναι φορέας έγκωσης εγκυκλίων. Και δημιουργούν διάφορες πλατφόρμες για οτιδήποτε, μια πλατφόρμα, ανοίγει ημερομηνίες, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, αποκλειστικές προθεσμίες, το εργάνι, στο ένα, στο άλλο, δηλαδή, ακούστε, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να μας σέβονται, δηλαδή το Οικονομικό Επιμελητήριο έκανε παράσταση και διαμαρτυρία και δίνεται μια μικρή έτσι παράταση σε ορισμένα πράγματα, αλλά η λύση δεν είναι οι παρατάσεις. Ένα παράδειγμα να σας πω, έληξε στις 31 Μαΐου η προθεσμία για το Ε9 τις μεταβολές. Δηλαδή κάποιος είχε μια αγορά, μια πώληση, μια αλλαγή μέσα στο 2019, έπρεπε να την πληρώσει μέχρι 31 Μαΐου 2020. Για ποιο λόγο, αφού θα γίνει η εκαθάριση του έμφυα Σεπτέμβριο η πρώτη δόση, για ποιο λόγο δεν πάνε να παρατείνουν τη διάρκεια για να μην επομιστεί κάποιος τα 100 ευρώ εάν κάτι δεν δήλωσε ή οτιδήποτε. Δηλαδή έχει νόημα να, σε κάποιον άνθρωπο να μην του δώσεις τη δυνατότητα να υποβάλει τη δήλωση? Και το δεύτερο, όταν είναι να διαγράψει κάποιο ακίνητο, όχι να εγγράψει κάποιο ακίνητο, γιατί δεν γίνεται χωρίς πρόστιμο? Άλλο, okay, είναι να εγγράψει κάποιο ακίνητο, κάποια μεταβολή στο Ε9, συμφωνούμε. Όταν είναι να διαγράψεις ένα κίνητο το οποίο το δηλώνεις και εσύ, δηλαδή κατουσιάν και σου έχει βάλει φόρο τον οποίο θα διαγράψεις τελικά, γιατί θα πληρώσεις πρόστιμο? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Είναι απίθανοι οι άνθρωποι. Λες και τηρούν την ακρίβεια. Λες και όλα αυτά που κάνουν ήταν με ακρίβεια χιλιοστού. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν όλα αυτά? Ποιοι, δηλαδή υπάρχει κάποια ομάδα που συμβουλεύουν τον Υπουργό Εργασίας? Η γραφειοκρατία είναι η δικαιολογία. Δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Θα σας μιλήσω για ένα θέμα προσωπικό, το οποίο δεν είναι προσωπικό. Το έχουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας, έχουν πέσει θύματα καταπατητών, επιτηδίων δηλαδή, που όταν υπάρχει συνειδιοκτησία πάνε και παρισφρίουν και μπαίνουν μέσα και κάνουν σε χτήματα ειδικά και σε εκτάσεις και σε οτιδήποτε και προσπαθούν να αποσπάσουν την περιουσία και άλλες φορές το καταφέρνουν, άλλες φορές προλαβαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και γίνεται μια πάλι ένας αγώνας. Είπα λοιπόν στον κύριο Παραδιά, στον πρόεδρο των ιδιοκτητών, το εξής απλό πράγμα. Είναι πολύ απλό να θεσπιστεί κάτι, να οχλείται ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου,
από τον διεκδικητή του ακινήτου και να του λέει ότι εγώ θα κάνω χρησικτησία του χώρου σου. Και αν δεν λάβει τα αμυντικά μέτρα σε 20 χρόνια, σε αυτή την περίπτωση, να θεωρείται ότι έγινε η χρησικτησία είτε με ανοχή είτε με κάποιο άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, σύνομο. Αλλά δεν μπορεί στους συνιδιοκτήτες να ισχύει αυτό και να μην ισχύει έναντι τρίτου, έναντι ξένου. Δηλαδή αφήνουμε μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν παρένθετους ανθρώπους και μεσίτες με αθλειότητα και να συμβαίνει αυτό το γαϊτανάκι μέσα σε υποθηκοφυλακή, αναγνωρίζει η υποθηκοφύλακας ότι μεταβάζει ξένη περιουσία σε κάποιον άνθρωπο και να το επιτρέπει. Και κάτι άλλο. Τα χρήματα που παίρνει σαν προκαταβολή κάποιος. Ναι, θα το εξηγήσω. Όχι οικόπεδο. Είναι ακίνητα χτήματα ένα και εκτάσεις. Ναι, ένα σπίτι, κάτι. Κάποιος λοιπόν, όχι το σπίτι. Το σπίτι είναι διαφορετικό. Πρέπει να ανοίξει την πόρτα, πρέπει να έχει χρήση, πρέπει να ωραία, το αφήσει. Το χτήμα. Το χτήμα. Ναι. Λοιπόν, έρχεται κάποιος τσιγκάνος. Όχι τσιγκάνος. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να τον έμονται, υποτίθεται. Δηλαδή τι να κάνουν, να το καλλιεργούν. Το περιφράσουν με κάποιο τρόπο. Υπάρχει συνειδιοκτησία. Συγγνώμη, εγώ ξέρω ότι έχω αυτό το κομματάκι γη. Ναι. Με τη δική μου ανοχή θα το θα κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό, και σου στην, Ελλάδα, κάνουν, ναι. Στην Ελλάδα, και δεν σου λένε κάντο, δεν γνωρίζουν, δηλαδή έχουν μια περιουσία και έχουν αποκοπεί από αυτή την περιουσία με την έννοια ότι της περιοχής, ας το πούμε, δηλαδή τα συμφέροντά τους, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι θα πας να καταπατήσεις την περιουσία του άλλου. Βρίσκουν αυτοί μέσα από τα υποθηκοφυλακία σε όλη τη χώρα, βρίσκουν κάποιες συνδιοκτησίες με έλεγχος τίτλων, δικηγόροι, μηχανικοί, διάφορα επαγγέλματα, τα οποία σε περιοχές οι οποίες είναι η μεσητεία, σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και όπου υπάρχει και η βία, όπως είναι σε εμάς στην Κρήτη, δηλαδή που είναι ο έμεσος τρόπος, η απειλή και οτιδήποτε, δεν μπορείς και να μπεις πλέον στο χτήμα σου, στην εκτασή σου, στην περιουσία σου. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις στο Ρέθυμνο ή σε κάποια άλλα μέρη, οι οποίες είναι... Κάτσε ρε φίλε, εγώ ναι. Έχω το οικόπεδό μου και πάει ο άλλος και βάζει... Ακούστε τι συμβαίνει. Θέλω να του πω ότι ξέρεις κάτι, φέτος δεν θα καλλιεργήσεις, άλλο να μου έχει πληρώσει. Βεβαίως. Τι συμβαίνει. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο πάνω και τις καταπατούμε. Σε διάφορα. Δηλαδή βρίσκουν διάφορους. Δεν είναι μόνο εναντίον ιδιοκτητών οι οποίοι είναι φυσικοί ιδιοκτήτες. Μετά πάνε ειδικά στις συνιδιοκτησίες όπου ασκείται μειωμένη εποπτεία. Όταν είναι δικό σου ατομικά, μπορεί να ασκήσεις εποπτεία και να στραφείς εναντίον και να το ξεκαθαρίσεις. Όταν είναι παράδειγμα συνιδιοκτησίες, δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αλλά ότι ξέρεις κάτι, εμένα με το ξάδερφό σου. Ναι. Ή κάνει κάποιος ένα μισθωτήριο από τη συνδιοκτησία, καλύπτονται αυτοί πίσω από το μισθωτήριο πονηρά και ενώ είναι μειοψηφικό το μισθωτήριο, τελικά εμφανίζεται να έχει πάνω από 20 χρόνια να τον έμεται, δηλώνει εισοδήματα ενώ μπορεί και να μην έχει ή έχει εισοδήματα περιστασιακά και τα παίρνει βεβαίως με χρησικτησία κλπ. Αλλά δεν μιλάμε, ακούστε τώρα, δεν μιλάμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει χρησικτησία. Αυτό τους βλέπεις και βγαίνουν με τις καραμπίνες και λένε σκοτωθήκαν για να... Ακριβώς, αυτά που βλέπετε. Αλλά το κυριότερο, το κυριότερο όμως, αρκούσε στον αστικό κώδικα μία αλλαγή. Να πρέπει να οχληθεί ο πραγματικός κύριος του ακινήτου με βάση το συμβόλαιο. Είναι πολύ απλό. Κάνε έλεγχο τίτλων, βρες τον πραγματικό ιδιοκτήτη και πες του αυτό το πράγμα το θέλω να το αποσπάσω από σένα. Και ας το επιτρέψει αυτός ο άνθρωπος που πας να του κλέψεις την περιουσία, που το έχει πληρώσει η οικογένειά του ή πώς το λέμε, ας το επιτρέψει ελεύθερα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται τέτοια κατάσταση, δηλαδή να γίνονται διαφθορία στα υποθηκοφυλακία, να υπάρχει διαφθορά και να βλέπετε, ας το πούμε, καταστάσεις τις οποίες μεταγράφει μια υποθηκοφύλακας. Μεταγράφει ακίνητο το οποίο γνωρίζει εγνώστης ότι έχει γίνει γονική παροχή και έχει συντάξει ίδια το συμβόλαιο σαν συμβολογράφος. Δηλαδή μιλάμε τώρα για γελία πράγματα, γελίες καταστάσεις. Και τι είπε αυτή. Τι να πει, οχυρώνεται πίσω από το ότι δεν κάνω εγώ τον έλεγχο τίτλων, τον κάνει ο δικηγόρος. Δηλαδή στα νέα συμβόλαια που έκανε ο καταπατητής. Δεν κάνω εγώ τον έλεγχο τίτλων, το κάνει ο δικηγόρος. Δεν είναι δυνατόν όμως να γνωρίζεις την πραγματικότητα και να μην οχλείς, δηλαδή καθόλου πρώτης 20ετίας, τον κύριο του ακινήτου. Και έπειτα είναι το θέμα στα δικαστήρια, είναι θέμα τα μαρτύρων και τέτοια, μην πηγαίνουμε σε τέτοια θέματα. Στην ουσία δηλαδή το δίκαιο δεν προστατεύεται η ιδιοκτησία πάντα σε μια χώρα. Είναι ορισμένες καταστάσεις, όπως είδατε, τα φανς. Αποκτήσανε
30 δισεκατομμύρια περιουσία, δάνεια δηλαδή των Ελλήνων, τον έλεγχο τον αποκτήσανε με ευτελή λες τίμημα. Δηλαδή δώσανε κάποια εκατομμύρια και αποκτήσανε πρόσβαση σε δισεκατομμύρια. Πώς να το θεωρήσεις δηλαδή, πήραν επιχειρηματικά δάνεια, πήρανε δάνεια εκτός από τα επιχειρηματικά στεγαστικά δάνεια, πήρανε δάνεια προσωπικά, δηλαδή πώς το είναι χωρίς διασφαλίσεις, και αρχίζουν και κυνηγάνε σαν κυνηγοί κεφαλών να κυνηγάνε τους δανειολήπτες. Υπάρχει ένα μέρος όντως δανειοληπτών, ο οποίος δεν τηρεί ελάχιστα τις υποχρεώσεις, δεν έκανε, αλλά φανταστείτε τον άνθρωπο ο οποίος έχει ξεπληρώσει τα 2/3 του ακινήτου του, δεν μπορεί να αποπληρώσει λόγω της κατάστασης της οικονομικής του ή οτιδήποτε, έχει ένα κόκκινο δάνειο, χάνει την περιουσία του και με το νέο πτωχευτικό κώδικα που έχει ψηφιστεί, απλά θα εφαρμοστεί μετά την 31 Ιουλίου, τι θα συμβεί. Θα γίνει ενοικιαστής στην πρώτη κατοικία του και, και με leasing μέθοδο, αν θέλει λέει, να πάρει την ιδιοκτησία του, θα τον βάλει με leasing να χρονομισθώσει το ακίνητό του. Μη υποαλογίζοντας, δηλαδή να αποπληρώσει το μέρος του δανείου κατ' ουσίαν, μη υπολογίζοντας πλέον τα λεφτά που έχει πληρώσει, τα οντόκο, τα δάνεια του ελβετικού φράγκου, έχουν αφήσει με αυτόν τον τρόπο που είναι, δεν έχουν νομοθετήσει τίποτα. Δάνεια του ελβετικού φράγκου που μετατραπήκανε, δεν αντιμετωπίζονται πλέον σαν μια καταχρηστική πρακτική της τράπεζας να κλέβει το δανειολήπτη επειδή τον παρέσυρε σε μια διαδικασία, παρά μόνον αντιμετωπίζονται ότι αφού συνύψες αυτή τη σύμβαση είναι ισχυρή και ο Άριος Πάγος αυτό είπε κατ' ουσίαν, και άρα λοιπόν θα πληρώνεις και δεν θα μειώνεται το δάνειο. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία της ελληνικής, γιατί η ισοτιμία του φράγκου προς το ευρώ είναι τέτοια που αυξάνει το ποσό του δανείου αντί να μειώνεται, ενώ εσύ πληρώνεις κανονικά τη δόση. Λοιπόν, τρελά πράγματα. Και δεν δίνεται μία νομοθετική πρωτοβουλία, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι ούτε σε αυτό απάντηση. Βέβαια, ξέρουν να χρωστάνε τα πολιτικά κόμματα χρήματα στο κράτος και ξέρουν να κάνουν ρυθμίσεις τέτοιες που να τους επιτρέπουν σε 100 χρόνια να τα πληρώσουν. Γνωρίζουν αυτή την πρακτική, την ξέρουν. Δεν γνωρίζουν όμως την αγωνία του ανθρώπου ο οποίος έχει, και μιλάμε πάντα για τους καλόπιστους δανειολήπτες ή αυτούς που έχουν πραγματική οικονομική αδυναμία. Να τα πούμε καθαρά, δεν θέλουμε να καλύπτουμε κανέναν. Λοιπόν, και το άλλο, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει θέμα με την απασχόληση με βάση και αυτό το τελευταίο γεγονός με τον κορονοϊό, κυρία Χαλίδου. Η απασχόληση εποχική δέχεται μεγάλο πλήγμα. Τα έσοδα από τον τουρισμό πέφτουν κατά 50% άμεσα, δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα πέσουν. Άρα λοιπόν πέφτουν τα εισοδήματα των νέων ανθρώπων και των ανθρώπων που ήταν σε αυτή τη βιομηχανία απασχολούνταν. Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την ομάδα ανθρώπων. Έχουμε μια επιδότηση του κοινωνικού τουρισμού. 300.000 άνθρωποι, σύν τις οικογένειές τους, είναι ένα μεγάλο μερίδιο. Όμως, δεν είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θελήσουν διακοπές, θα θελήσουν τόσες διακοπές τόσο ώστε να καλύψουν ένα μέρος του κενού που αφήνουν οι ξένοι. Αλλά το κυριότερο, πέστε ότι έχεις παιδιά. Τι θα επιλέξεις, το μέλλον των παιδιών σου και τα φροντιστήριά τους, ή να κάνεις διακοπές για κάποιες μέρες με κοινωνικό τουρισμό σε ένα νησί όπως τη Μυτιλίνη, στην οποία πρέπει να πάμε, γιατί είναι δωρεάν σχεδόν. Αλλά θα πήγαινα, γιατί ήταν αλλά, δωρεάν. Ναι, μα αυτό λέμε. Λέμε καμιά φορά όμως, αυτό που λένε δωρεάν και επιδοτούνται και τα αχτοπλοϊκά και όλα και τα πάντα, σε κάθε περίπτωση κάποια χρήματα θα πληρώσεις. Εντάξει, εσύ, εμείς είμαστε και μερακλείδες, θα πάμε και στην ταβέρνα μας, θα πάμε βεβαίως και στην πύρα μας, αυτά δεν θα πληρώνουμε. Μα δεν είπε κανείς ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Απλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζεις και το ευρώ. Δηλαδή όταν παράδειγμα ένα μεταπτυχιακό κάνει τουλάχιστον 4.000 ευρώ, ένα παράδειγμα σας λέω τώρα, αυτά τα 4.000 ευρώ πρέπει να υπάρχουν αντίκρισμα πριν να ξεκινήσει το παιδί. Φανταστείτε ότι εμένα αυτά τα χρήματα τα έδωσε ο παππούς από αγάπη στο μικρό παιδί, και παρότι δεν υπάρχει ο παππούς τώρα, από την 1η Μαρτίου του 2018 έφυγε από αυτό το μάταιο κόσμο, τα χρήματα υπήρχαν γιατί η αγάπη ανθρώπων είναι σημαντικό θεμέλιο, όχι μόνο για την οικογένεια, είναι θεμέλιο της δημιουργίας. Θα ακολουθείς το επαγγέλμα σου με πρόσωπο, θα όχι, βλέψω, όχι. Okay. Απλά έχει επαφή με το αντικείμενό μου. Φανταστείτε ότι στην οικονομική θεωρία πήρε άριστα 10,
πήρε μακροοικονομία 1 και μακροοικονομία 3, πήρε ένα ιδιαίτερο μάστιγμα το οποίο είναι βελτιστοποίηση, δηλαδή επιχειρησιακή έρευνα κλπ. Μιλάμε τώρα για επιδόσεις, ας το πούμε, τις οποίες, δηλαδή να βλέπεις βαθμούς 8, 9, βαθμούς δηλαδή που είναι κόπης χτώνται, 9 στην ψυχολογία του εφήβου. Και ας το πει κανείς και δείτε όμως τη διαφορά. Να στέλνει τώρα στον καθηγητή, να του ζητάει γιατί μπορεί να κάνει και διδακτική ας πούμε το πρόγραμμα και να έχει πάρει 9 στο μάθημά του ψυχολογία του εφήβου και να μην απαντάει ο καθηγητής λόγω γυρατιών, όχι κανένα λόγο. Δηλαδή φανταστείτε να μην υπάρχει μια γραμματεία να ενημερώνει τον καθηγητή να συντάσσει με βάση τις οδηγίες του. Δηλαδή, δηλαδή πρέπει ο ίδιος ο καθηγητής να μπει σε μια φόρμα και να το δημιουργήσει. Ενώ έπρεπε να υπάρχει μια γραμματεία να του λέει ο καθηγητής κωδικοποιημένα, τηλεφωνικά, με να κρατηθεί η συνομιλία, ας πούμε, να διευκολύνεται ο άνθρωπος. Αυτός ο φοιτητής αυτό μπαίνει μέσα και τον ενημερώνει, ας πούμε, τον καθηγητή, του λέει αυτή την επίδοση έχεις, αυτό το μάθημα, το ένα άλλο, κωδικό στάδε, και να, τυποποιημένα η γραμματεία να δημιουργεί αυτό και να πει συμφωνείτε και να κρατάει το ηχητικό και τελειώσει η ιστορία. Ναι, δηλαδή να διευκολυνόμαστε όλοι. Ναι. Φανταστείτε ότι ο πρόεδρος του μαθηματικού που πήγαμε, ας πούμε, στο μαθηματικό της Αθήνας, λέει δεν προλαβαίνω, έχω 550 συστατικές να δώσω σε ανθρώπους διαφόρων τμήματων κλπ. Γιατί είναι στα κύρια μαθήματα. Πού να προλάβει ο άνθρωπος να δώσει 550 συστατικές σε δέτε χρόνο, ας πούμε, μέσα σε ένα μήνα, χώρια την εποπτεία του Ιδρύματος και χώρια αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Στα φορολογικά θέλω να πάμε που λέτε, και συγγνώμη που το αναπτύσσω μονότερμα, υπάρχει ένα ζήτημα με τις φορολογικές δηλώσεις. Οι Έλληνες υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά ποιοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση? Αυτοί που θέλουν να πάρουν τα επιδόματα πρώτοι, γιατί πρέπει να έχεις υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση για να πάρεις οποιοδήποτε επίδομα, δηλαδή το Α21, για να κάνεις αίτηση για τα παιδιά, για να πάρεις οποιοδήποτε άλλο επίδομα, πρέπει να έχεις υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση και μετά κάνεις αίτηση. Δεν σημαίνει το ανάποδο, γιατί πλέον μπήκαμε στη χρονιά, το 19 είναι ο κρίσιμος χρόνος για να το επιδόμα είτε παιδιών είτε άλλα επιδόματα. Το επίδομα ενοικίου είναι μέχρι τις αρχές Ιουλίου, το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές. Αν κάποιο παιδί δηλαδή σπουδάζει στην περιφέρεια και είναι δημότης Νέας Μήνης ή δημότης Αττικής, ας το πούμε, δύναται να πάρει τα 1.000 ευρώ εφαρμοζομένων των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά πρέπει να κάνει την αίτηση μέχρι τις αρχές Ιουλίου ο γονέας για να μπορέσει να πάρει τα 1.000 ευρώ που λέμε, το στεγαστικό επίδομα για το παιδί του. Ωραία. Λοιπόν, βεβαίως, όχι να λέμε και τα ευχάριστα, τα οποία είναι θεσμοθετημένα πάντα, ας το πούμε, για να υποστηρίζεται. Ναι, δεν, παλιά στην εποχή μας υπήρχαν τα κουπόνια για τη σύντηση, το ένα άλλο κλπ. Αυτά αντικαταστατήκανε με σύγχρονα πράγματα. Δηλαδή, ένας νέος θέλει μια επιδότηση για το ενίκιο, την παίρνει την επιδότηση και πολλές φορές, να πούμε και πρακτικά, όταν η οικογένεια είναι εύπορη, περιμένει το επίδομα να το λάβει ο νέος για να κάνει διακοπές ή να κάνει, όπως λέμε, να πάρει τον υπολογιστή που θέλει ή οτιδήποτε δηλαδή αντικείμενο που του χρειάζεται. Συνήθως... Εγώ δεν πήρα ποτέ επίδομα ενίκιο που ήταν ο Γιώργος φορά 4 χρόνια φοιτητής, γιατί μου λέγανε ότι πρέπει να είναι και καλός στους βαθμούς για να το πάρει. Όχι ακριβώς, πρέπει από την αρχή, με κάποια μαθήματα συσχετίζεται με κάποια επίδοση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντα, πρέπει να έχει περάσει κάποιο επίπεδο μαθημάτων, δηλαδή πρέπει να είναι, δηλαδή στη φοιτησή του υπήρχαν παλιότερα κάποια κριτήρια. Τώρα απλώς είναι, το παίρνεις για 4 χρόνια, τα 4 χρόνια δηλαδή το παίρνεις στο στεγαστικό επίδομα και μετά δεν το παίρνεις. Τώρα που τελειώσαμε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα το οποίο είναι εξαιρουμένο δηλαδή των φορολογικών δηλώσεων και το Ε9 και αυτά που πρέπει να τα υποβάλουμε, προσέξτε να δείτε, για το χρηματολόγιο, πρέπει να πάμε να υποβάλουμε τις διορθώσεις μας μέχρι 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, χωρίς δηλαδή της Αθήνας στο περιφέρεια όποιος έχει ακίνητα στην Αθήνα, θέλει να κάνει διορθώσεις, ας το πούμε, τροποποιήσεις, μέχρι 3 Σεπτεμβρίου είναι χωρίς πρόστιμα. Δηλαδή γίνεται η ανάρτηση, πες ότι κάτι έχει στον αέρα, σε κάτι ένα δικαίωμα, μέχρι 3 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο. Έχουμε και άλλα θέματα, τα Ε9 που γίνονται λόγω χρηματολογίου δεν έχουν πρόστιμο. Δηλαδή παράδειγμα, είσαι ένα οικόπεδο και είχε μετρηθεί 534 τετραγωνικά τότε.
Και έρχεται ο μηχανικός τώρα, κάνει ένα τοπογραφικό για να δοθεί στο χρηματολόγιο και βρίσκεται 620 τετραγωνικά. Αυτή η διαφορά δηλώνεται λόγω κτηματολογίου, είναι χωρίς πρόστιμα τα ε9. Δεν πληρώνεις. Μετά τα τετραγωνικά των Δήμων δηλώνονται μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του μήνα του Ιουνίου στους Δήμους, αλλά πρέπει να έχεις υποβάλει πριν το ε9 σου κανονικά, σωστά, με τα νέα τετραγωνικά, τα σωστά τετραγωνικά. Λέγεται ότι θα δοθεί παράταση, δεν το γνωρίζουμε, πιθανόν να δοθεί, γιατί ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι θετικός σε αυτήν την κατεύθυνση, επειδή υπάρχει μεγάλη προθυμία και φέρνει και έσοδα στο κράτος. Αυτό δηλαδή το πράγμα φέρνει έσοδα στη ΔΕΗ, στο κράτος, άρα λοιπόν τα περισσότερα τετραγωνικά, περισσότερα τέλη φωτισμού. Άρα λοιπόν χρήματα για τη ΔΕΗ, χρήματα για τους Δήμους, χρήματα για το κράτος, χαρά λοιπόν να υποδέχονται τέτοιες δηλώσεις. Λοιπόν, υπάρχει και για μια αρχή ισότητας, αν κάποιος τα είχε δηλώσει πριν το 2019, η χρέωση ξεκινάει από 1η-1η 2020. Δηλαδή, αν είχε πληρώσει κάτι, θα τα πάρει πίσω τα χρήματα ή θα συμψηφιστούν, δηλαδή με τα νεότερα. Δεν παίρνει πίσω χρήματα στην πραγματικότητα. Πάνε, συμψηφίζονται με τα νεότερα χρήματα που θα χρεωθεί, ας πούμε, κάποιος. Το ίδιο πράγμα τώρα έχουμε και κάτι παράλογο. Δηλαδή, ενώ ας το πούμε είναι το 25% η έκπτωση για κάποιον που πλήρωσε εμπρόθεσμα, δεν πάνε τα χρήματα αυτά σε δόσεις που ήταν πριν την 1η Μαΐου προς τα πίσω, να πάνε σε δόσεις, πάνε μόνο σε μελλοντικές απαιτήσεις, να τα κρατήσει μέσα το κράτος για μελλοντικές οφειλές που θα δημιουργήσει. Η προκαταβολή δεν άλλαξε κατ' ουσίαν και δεν έχει αλλάξει, είναι στο 95% και δεν ξέρουμε αν αλλάξει εν τέλει, θρυλείται το φορολογουμένο, δηλαδή μιλάμε άμα είσαι εισόδημα από ενίκια, 95% προκαταβολή μέχρι στιγμής. Παράλογα πράγματα, φοροκλοπή από την πλευρά του κράτους έναντι του πολίτη, και να πούμε και διαφορετικά. Τέλη επιτιδεύματος, 1.000 ευρώ αν είσαι οίκε, 650 ευρώ για ατομική δραστηριότητα, ποσά για τα υποκαταστήματα, δηλαδή πέστε ότι έχει κάπου έδρα και υποκατάστημα που δεν είναι υποκατάστημα, απλά πολλές φορές είναι η έδρα το σπίτι μας, το γραφείο, και κάπου ασκούμε τη δραστηριότητα, αλλά το έχουμε για άλλους λόγους, την έδρα σε κάποια εφορία που μας διευκολύνει ή οτιδήποτε, αυτό σημαίνει ας πούμε 650 πλάς και άλλα χρήματα για το υποκατάστημα, δηλαδή τέλος επιτιδεύματος. Στο νομικό πρόσωπο, δηλαδή στην ΙΚΕ, τα 1.000 ευρώ ξεκινάνε από την πρώτη χρονιά. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας, νέος επαγγελματίας για 5 χρόνια δεν έχει τέλος επιτιδεύματος. Όταν όμως διακόψει και ξαναξεκινήσει, έχει αμέσως τέλος επιτιδεύματος. Για λίγα πράγματα, ενώ είναι μέσα στην πενταετία. Δεν έχει δηλαδή δικαίωμα να διακόψει και να ξεκινήσει. Μετά, στην ασφάλιση έγινε κάτι θετικό. Δηλαδή, αν κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και είναι παράλληλα και μισθωτός, πληρώνει μόνο από μια πλευρά εάν έχει πάνω από 950 ή πάνω από 780, είναι νέος επαγγελματίας, ασφαλιστές αποδοχές. Δηλαδή, κάποιος που εργάζεται και εργάζεται κάποια χρόνια, έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μόνο τον κλάδο, μόνο δηλαδή από τις μισθωτές υπηρεσίες και να μην θίγονται τα εισοδήματά του. Βέβαια έρχεται η εφορία και επιβάλλει τη φορολογία και επειδή ξεκινάμε από 22% δηλαδή κατ' ουσίαν, έχει μια απόδοση, αλλά δεν είναι όμως αυτό το ληστρικό να πληρώνεις και ασφαλιστικές εισφορές, να πληρώνεις και εισφορά αλληλεγγύης και να πληρώνεις και φόρο εισοδήματος. Όλα αυτά είναι φορολογιστία από την πλευρά του κράτους έναντι του πολίτη, τον οποίο τον καθυβρίζει πολλές φορές και τον θεωρεί υποκείμενο ή ασδήποτε επιλογής. Η αλληλεγγύη εκφράστηκε από τον κόσμο σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, είχαμε πρόβλημα στην περίοδο της κρίσης, η αλληλεγγύη εκφράστηκε, φάνηκε και πλήρωσαν οι Έλληνες ισχυρή φορολογία. Πληρώσαν τα πάντα. Η ανταπόδοση, τώρα ας πούμε βλέπω και γελάμε, ότι αυτά τα 30 τόσα δισεκατομμύρια τα οποία βρήκε σαν μαξιλαράκι και λοιπά, σου επέτρεψαν να κάνεις μια πολιτική, να ασκήσεις μια πολιτική. Έρχεται και η Ευρώπη, δίνει κάποια χρήματα και όντως δηλαδή
δεν έχεις και τα υποχρεωτικά πλεονάσματα, άρα λοιπόν έχεις μια ανοχή. Όμως αυτό δεν το μετατρέπεις σε πολιτική, απλά πανικόβλητος λες να υπάρχει μια ισορροπία, να έχω τα χρήματα αυτά που έχω εξασφαλίσει πονηρά, δεν βγάζει για να το καταλάβετε. Υπήρχαν ρυθμίσεις των 12 δόσεων. Έχασε κάποιες δύο δόσεις μέσα στην πανδημία, ναι, και λίγο πριν την πανδημία. Ναι. Δεν πάει να βγάλει, να μπορεί να ξαναρυθμίσει τις 12 δόσεις, που είναι σαν διευκόλυση αυτό, δεν είναι, ναι, δηλαδή, ναι, ότι είναι να την ξαναστήσει τη ρύθμιση, δεν μπορεί να το κάνει και να πετά όλα τα χρήματα. Αύριο θα νομοθετήσει ενδεχομένως και θα το κάνει. Αλλά είναι δυνατόν να αναστέλεις τα ποσά από το Μάρτιο και μετά μέχρι τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, και να τα αναστέλεις δηλαδή και να πας το 2021. Και να μην δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να πληρώσει, να ρυθμίσει την οφειλή του και να την πληρώσει και να του επιβάλλει 15% στη δόση, αν θέλει να διατηρήσει τη ρύθμιση κάποιος, πρέπει να πληρώσει συν 15% στη δόση τη μία που έχασε. Άρα λοιπόν τεράστιο επιτόκιο, 15%. Πληρώνει, κυρία Χαλκίδου, 10% πάνω από 2 μήνες όταν οφείλει κάποιος κάτι, εκτός την προσάυξη, 20% στο έτος και 30% στα 2 χρόνια. Δηλαδή δεν πληρώνει μόνο όταν οφείλει ένα φυσικό πρόσωπο, ένας οποιοσδήποτε, δηλαδή που χρωστάει φόρο εισοδήματος, μια κλίση. Πληρώνει συν 30 χρόνια στα 2 χρόνια, 30%. Ασχέτως του επιτοκίου, ας το πούμε, που πληρώνει για κάθε μήνα που χρωστάει. Άρα λοιπόν έτσι δημιουργούνται τα πανοτόκια που λέμε και αυτά τα πανοπρίκια και η κερδοφορία της ΑΔΕ και τα χρυσά συμβόλαια τα οποία έχουν για την απόδοση των φορολογικών εσόδων και λένε απέδωσε τόσα και δεν εξετάζουν το δίκαιο ή άδικο του πράγματος. Κάθονται στη χρυσή καρέκλα και ο πρόεδρος της, από τη μια πλευρά, και ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος και από την άλλη πλευρά ο διευθύνων της ΑΔΕ. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να εισπράττει το κράτος πρόστιμα. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να εισπράττει φόρους. Όταν βάζει 5.000 ευρώ πρόστιμο, παρακαλώ, γιατί δεν έβαλες φορολογικό μηχανισμό συμβατό με το κράτος, 5.000 ευρώ, 1.000 ευρώ για την ταμιακή μηχανή, 1.500 ευρώ για τον τοπίο ΟΕΣ. Πρόστιμα δηλαδή τεράστια για οποιονδήποτε άνθρωπο, ας το πούμε, είτε κάνει χρήση είτε δεν κάνει. Παράδειγμα, εμείς οι λογιστές. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνεσαι με βάση, ασχολείσαι με εταιρείες. Σε πληρώνουν με τραπεζικό τρόπο. Δεν καμιά εταιρεία δεν σου δίνει μετρητά χρήματα. Σου δίνουν με τραπεζικό τρόπο. Δεν έχεις το POS ενεργό, δηλαδή να πεις ότι θα πληρωθώ με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει και λόγος. Οι δικηγόροι έκαναν μια σύμβαση και δεν πληρώνουν τίποτα. Εμείς οι λογιστές και κάποιοι άλλοι, δηλαδή κάποια άλλα επαγγελματικά οικονομολόγοι, δεν έχουμε τέτοια σύμβαση. Έχουμε την πληρωμή τουλάχιστον 150 ευρώ το χρόνο που πληρώνουμε σε μια τράπεζα για το POS, το οποίο στέκεται άχρηστο στην άκρη. Αντί να υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό όπως υπήρχε από μια εταιρεία, που μπορούσες μέχρι 10 συναλλαγές να τις κάνεις με το κινητό σου, δηλαδή μπαίνοντας στην εφαρμογή, καταχωρώντας τα στοιχεία της κάρτας, δίνοντας το μυστικό αριθμό το οποίο χρεώνει στον τριψήφιο κλπ. Κλπ. Δηλαδή με διασφαλίσεις, με παρουσία του ανθρώπου ο οποίος κάνει τη συναλλαγή, όχι δηλαδή με οτιδήποτε, και με αυτόν τον τρόπο είχες την συναλλαγή σου και έπαιρνες τα χρήματά σου, διευκολύνοντας τον άνθρωπο που θέλει να πληρώσει με την κάρτα του. Υπάρχουν τρόποι. Τώρα πετάς 1.500 ευρώ. Μα όταν είσαι εκδόση απόδειξη, ακούστε λίγο. Όταν δηλαδή το πρώτο που διασφαλίζει ότι θα γίνει η συναλλαγή με κάρτα είναι το εξής. Να εκδώσεις πρώτα την απόδειξη της συναλλαγής και μετά προχωρείς και να γράψεις απάνω ότι θα γίνει με χρέωση κάρτας. Γράψτε αυτό. Και ταυτόχρονα λοιπόν, για να αναζητηθεί κιόλας κανονικά στην απόδειξη η έκδοση κάρτας. Δηλαδή όταν ελέγχει ο ελεκτής, να δει, ναι, έκδοση κάρτας που πόσες έπραξα στα χρήματα. Και ταυτόχρονα να περιγράφεται, δηλαδή να φαίνονται τα χρήματα. Υπάρχει τρόπος, νόμιμος. Δεν λέμε ποτέ ότι εμείς δεν είμαστε παράλογοι. Δεν είμαστε ούτε βίαιοι στις αντιδράσεις μας. Αλλά αγανακτούμε όταν βλέπουμε ασυνεννοησία ή βλέπουμε έλλειψη σεβασμού, δηλαδή να εκδίδουν εγκυκλίους. Εχθές το βράδυ εκδέθηκε μια εγκύκλιος, 1:15 το βράδυ.
Σαν ξενυχτάγαμε τώρα 1:15 και αφορούσε θέμα σοβαρό. Σαν ξενυχτάγαμε 1:15 το βράδυ για να περιμένουμε πότε θα εκδοθεί εγκύκλειος για την επόμενη μέρα. Παραδείγματος χάρη την περίοδο του κορονοϊού, δηλαδή που ήταν στο Ζενίθ, 3 η ώρα το βράδυ είχαμε 1 ώρα, δηλαδή ήταν μια στιγμή που όταν υπήρχε κάποιο θέμα υπήρχαν ομάδες στις οποίες ετίθαν το ερωτήματα και τα απαντάγαμε πιο έμπειροι άνθρωποι σε νεότερους συναδέλφους. Έχουμε τρόπους, δηλαδή εμείς μεταξύ μας έχουμε μια αλληλεγγύη στο επάγγελμά μας. Είναι πολύ απλό να βοηθήσεις όπως μπορεί και ένας νέος συνάδελφος σε κάτι τεχνικό να σε βοηθήσει. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή θέλεις παράδειγμα, ένα παράδειγμα να το πω. Ήθελε να μετατρέψει ο γιος μου κάτι αρχεία document, ας πούμε, σε PDF. Ζήτησε από μια κοπέλα του τμήματος επιστήμης υλικών να το κάνει μαζικά. Μπήκε με το TeamViewer μέσα, η κοπέλα, από το τμήμα υπολογιστών, όπως λέμε, του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και το έκανε σε 5 λεπτά, ενώ ο γιος μου θα ήθελε σε 15 λεπτά να το κάνει. Στα μαθηματικά έχει αρτιότητα. Δηλαδή, η συνεργασία στο επάγγελμα ανθρώπων είναι σε διευκολύνει. Έτσι, όταν υπάρχει με το ένα χέρι. Βεβαίως, μα έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι γνώστης όλων των τεχνολογιών, όλων των πραγμάτων. Καλά, ο καθένας με τη χάρη του και με το είδος του. Δεν είμαστε όλοι. Φανταστείτε, κυρία Χαλκίδου, έτσι. Σήμερα το πρωί είχα 3 ραδιοσυνεντεύξεις και έρχομαι το και δίνω. Ναι. Ναι, όχι, για άλλο λόγο το λέω. Ότι πρέπει να είμαστε ακατάβλητοι για ένα λόγο. Έχουμε την κοινωνία απέναντί μας. Δεν έχουμε και την αγαπάμε την κοινωνία. Δηλαδή, ξέρετε, δεν μας εξασφαλίζει μόνο την επιβίωση, μας εξασφαλίζει την καταξίωση. Δεν είναι η επιβίωση των ανθρώπων. Είναι η καταξίωση. Από ένα σημείο και μετά, θέλεις καταρχήν η οικογένειά σου να συνεχίζει, τα παιδιά σου να συνεχίζουν την πορεία σε έναν κόσμο αξιοπρεπή. Θέλεις, θα το πω έτσι να τα ακούσουν οι άνθρωποι. Καμιά φορά διαθέστε χρόνο στα παιδιά σας. Η φορολογία και όλα αυτά πρέπει να μαθαίνονται. Μην αφήνετε τα παιδιά σας χωρίς δεξιότητες. Μην αφήνετε τα παιδιά σας χωρίς να τους εξηγείτε πράγματα. Δεν είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά σας μαθαίνουν πράγματα από την κοινωνία. Η κοινωνία μπορεί να σε μαθαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακούστε συμβουλή που έδωσα στο γιο μου. Ήπια μια μπύρα βεργίνα, ελληνική, και το χαίρομαι δηλαδή, μέσα σε 5 λεπτά και με έθισε σε ένα βαθμό, ας το πούμε, λόγω του ότι είχε πάει με φίλους του με παιδιά. Του λέω, Γιάννη μου, υπάρχει το τσάι με ροδάκινο, υπάρχει και κάτι άλλο σαν επιλογή όταν δεν θέλουμε να πιούμε μπύρα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πιούμε μπύρα. Ή αν πρέπει να πιούμε μπύρα, βάλε μια μικρή ποσότητα, δηλαδή πες ας πούμε ότι στη διανομή και λοιπά, βάλε μια μικρή ποσότητα να τσουγκρίσεις και ως εκεί. Λοιπόν, δεν είσαι υποχρεωμένο να πιεις. Πρέπει να το σκέφτεσαι, να συμβουλεύεις τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι 25 ετών, αλλά η συμβουλή έχει αξία. Έτσι, αλλά είναι, εγώ νομίζω ότι και τα παιδιά καμιά φορά πίνουν για να δοκιμάσουν. Βεβαίως. Εντάξει, είναι που το πρέπει. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Το έχω γράψει στην ανάρτησή μου. Κάποτε γίνεται μια καμπάνια από γνωστό τώρα γνωστή εφημερίδα για τα του Ιλίου Βέρνη τα βιβλία. Καταρχήν υπάρχει ένα εκπληκτικό έργο για το Αρχιπέλαγος, όπως λέμε και λοιπά, του Ιλίου Βέρνη, που περιγράφει το Αιγαίο και των πειρατών και όλα αυτά που συμβαίνανε τότε, τις εποχές εκείνες. Αλλά και αυτό μου το είχε πάρει ο πατέρας μου, αλλά τι έκανε ο πατέρας μου. Με πήγαινε στο βιβλιοπωλείο, καθότανε και μου πρότεινε ένα βιβλίο και ένα βιβλίο μου λέει θα διαλέξεις εσύ. Για να δει την επιλογή μου, να δει το κριτήριό μου, το αυτοτελέσιο, το δικό μου κριτήριο. Δεν επενέβαινε στην επιλογή μου, αλλά έβλεπε τη συμπεριφορά μου. Τι θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν το διάβαζα πραγματικά, αν με ενδιέφερε και το κατέγραφε. Και καμιά φορά, δηλαδή, αν δεν σε ενδιέφερε κάτι, λέει το γυρνάμε πίσω για να πάρουμε κάτι άλλο κλπ. Αφού κατάλαβε ότι δεν είναι κάτι αυτό, εντυπωσιάστηκε απλά. Δηλαδή, να ασχολούνται οι άνθρωποι με τα παιδιά του, να ασχολούνται με την κοινωνία. Και να μην είμαστε αδιάφοροι για αυτό που συμβαίνει δίπλα μας. Ένα ωραίο μήνυμα. Ναι. Είναι ένα μήνυμα γιατί η αλληλεγγύη. Έτσι θα κλείσουμε ναι. Το μήνυμα. Η αλληλεγγύη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το δεύτερο είναι να περνάμε τις αξίες και τις δεξιότητες και την ιστορική γνώση. Αναγκάστηκα να γράψω 5 άρθρα από την 1η Μαΐου μέχρι αυτό που λέμε για τον κορονοϊό, για τα οικονομικά και τέτοια, και να δώσω συμβουλές. Ο Δημόκρητος έλεγε ότι τα καλά έρχονται με προσπάθεια. Τα κακά μας βρίσκουν έτσι χωρίς ξαφνικά. Πόσο δίκιο είχε.
Αλλά μία Αμερικανίδα συγγραφέας λέει ότι πρέπει να μας έρχονται δοκιμασίες για να αναπτύξουμε αντισώματα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα πρέπει να αναπτύξουμε το ένστικτο της επιβίωσης. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να παρασύρεται ανεφερτό υλικό, πρέπει να αναπτύξει το ένστικτο της επιβίωσης και της ατομικής προσπάθειας ενταγμένη σε ένα κοινωνικό σύνολο. Αυτή είναι η άποψή μου, την οποία σαν επιστήμονας, σαν κοινωνικός επιστήμονας, σαν οικονομολόγος θα ήθελα να την πω, γιατί πρέπει και οι νεοσμενιώτες να ακούνε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι μόνο για τη Νέα Σμύρνη, είναι για όποιον μας ακούει και για όποιον θέλει να ακούσει και να είναι κοινωνός στην προσπάθειά μας. Πολύ ωραία και σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε, γιατί πάλι μας μάθατε και πέντε πράγματα να ακούσουμε. Δηλαδή εγώ αυτό με τις καταπατήσεις, τα οικόπεδα και αυτά δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Νόμιζα ότι συνήθως σκοτώνονται δηλαδή συγγενείς. Όχι. Δεν είναι συγγενείς. Δηλαδή πώς αφήνει μια... λένε αυτό το οικόπεδο το έχουν οι τέσσερις αδερφές και οι τέσσερις αδερφές είχαν από τρία παιδιά. Δηλαδή νόμιζα ότι έτσι, αλλά δεν είναι. Να έτσι. Το εξηγήσω. Όταν είναι συγγενείς, δηλαδή και υπάρχει συνδιοκτησία, πρέπει να οκλείσει ο ένας συγγενής τον άλλο. Μπράβο. Με έγγραφο τρόπο για να μπορέσει να αποσπάσει κάτι. Να το αποσπάσει δηλαδή ένα ενοικιαστήριο και να είναι αορίστου χρόνου και να το έχει πάνω από 20 χρόνια. Κλείνουμε με το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Ακριβώς. Σε όλα τα επίπεδα. Πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Στο εγώ πάντα, πάντα βεβαίως. Επειδή είναι μάλλον η πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν τώρα αυτή. Ναι. Γιατί έλεγα να κάνω και 1η Ιουλίου, αλλά πέφτει των Αγίων Αναργύρων, είναι πανήγυρη, δεν θέλω να είμαι εδώ. Θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, παιδό Θεός. Λοιπόν, άρα το Σεπτέμβριο με καινούργια πράγματα. Βεβαίως. Αν όχι Σεπτέμβριο-Νοέμβριο, θα κανονίσουμε να έρθετε, γιατί θα είναι τότε νομίζω που θα έχουμε και μια. Όπως είπε και ο Μητσοτάκης, λέει και το ρωτήσανε για την αναπροσαρμογή και λέει: παιδιά, λέει, εγώ λέω τα σκέφτομαι, σκέφτομαι στο βουνό. Άρα περιμένετε τα αυτά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εγώ να πω. Τώρα κάτι. Είναι, λέει, στη θάλασσα κάποια. Ο πατέρας του υπήρχε ξεμακροβιότατος, διότι έκανε την άσκηση. Δηλαδή αυτό που λέμε ανέβανε, έκανε ορειβασία στον ομαλό και λοιπά. Επειδή εγώ είμαι από την Ανατολική Κρήτη και ας το πούμε έχουμε άλλες απόψεις, δηλαδή έχουμε διαφορετικές λογικές, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας και οι επιλογές του. Ο κάθε άνθρωπος και η πλειοψηφία εφαρμόζει τις πολιτικές και είτε κρίνεται, είτε εγκρίνεται, είτε όχι. Όπως βλέπετε, δηλαδή ένα εγχείρημα το οποίο είναι κατά βάση σωστό ο περίπατος έχει δημιουργήσει τέτοια προβλήματα στην πόλη που πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς τον τρόπο που έχει εισφερθεί. Ναι, ακούστε τώρα. Κάναμε, λέει, τη μισή πανεπιστημίου, αεροδρόμο, οι ποδηλάτες, μια χαρά. Εδώ η Νέα Σμύρνη, δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Μπράβο, 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 μπράβο. Έχουμε πεζόδρομο, έχουμε ποδηλατόδρομους. Τα μαγαζιά που θα πεινάνε σε λίγο, ακριβώς. Που δεν θα πάω εγώ να παρκάρω για να ψωνίσω, όχι μόνο εγώ. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι που έχουν φάει τα έξω εδώ από το σπόρτι, 200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. Να πούμε όμως και κάτι άλλο, να ευχηθούμε στον Πανιόνιο το καλύτερο. Στην ομάδα. Στον αγαπάμε τον ακριβώς, Πανιόνιο. Παραδοσιακό Ορφέας, Πανιόνιος. Λοιπόν, να ευχηθούμε το καλύτερο. Γιατί αγωνίζεται. Ο δρόμος είναι παντού. Ήταν χαρά το πρώτο αποτέλεσμα. Γιατί ας πούμε πάντα πρέπει να σκέφτεσαι ότι υπήρξε φυτώριο, φυτώριο τώρα, ομάδων. Και μια ο Παναθηναϊκός που υποτίθεται ότι ήταν μία από τις ομάδες και σου λέει θα τρίζουν τα κόκαλα του αυτού από τέτοιο. Πάντως ο Πανιόνιος είναι συνδεδεμένος με την πόλη. Ο Παναθηναϊκός είναι συνδεδεμένος με κάποιες ιστορικές περιόδους όπως λέμε και είναι μεγαλύτερης ευρύτητας σωματείου. Εδώ όμως μιλάμε για ένα σωματείο το οποίο υπάρχει και είναι φυτώριο. Μα άμα πας και στην Σμύρνη βλέπεις το γήπεδο του Πανιωνίου. Ναι. Είναι εκεί. Ναι. Εν τω μεταξύ ο Πανιωνίος έχει βγάλει και πολλά παιδιά, έχει μεγάλη ιστορία. Ήταν από τα πρώτα γήπεδα εδώ. Ήταν μα, από τα πρώτα, μα, δηλαδή εάν... ήταν πρώτος ο Πανιωνίος και μετά ήταν Ολυμπιακός, ΑΕΚ αυτά. Δεν υπάρχει, πρώτες, δεν υπάρχει ποτέ χρόνος, όπως λέμε, για να πεις τα πάντα. Αλλά μπορείς να έρθεις σε ένα θέμα το οποίο είναι, όπως λέμε, για το γήπεδο τώρα. Όχι, όχι. Στα... Mm.
λέμε τώρα για τη Σμύρνη και μιλάμε, και μιλάμε για μια τελευταία κουβέντα. Πολλοί νομίζουν ότι ο Μανώλης Καλομήρης Μεσουργός είναι, ας το πούμε, από κάπου. Δεν γνωρίζουν την καταγωγή του, όπως λέμε. Αλλά το κυριότερο είναι, υπήρχαν από την αρχή, ας μην, δηλαδή Τίτος Κλάβδιος Ρούφος από τους Ολυμπιονίκες, μέχρι αυτό που λέμε, υπήρξαν αθλητές οι οποίοι κόσμησαν ομάδες τεράστιες και με επιτυχίες, με αυτό που λέμε, δηλαδή τι να πεις για το Σαραβάκο, ας πούμε, παράδειγμα, τι να πεις... Γιατί πώς εδώ βέβαια μπασκεμπολίστες, ακριβώς. Πώς μπασκεμπολίστες έχουμε βγάλει... Βέβαια, βέβαια, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι ένα σωματείο είναι και ιστορία, εκτός και πάνω απ' όλα, και πρέπει αγαπάμε να κρατηθεί Πανιώνια, στη ζωή. Αγαπάμε Νέα Σμύρνη, ναι, ναι. Αγαπάμε και τον κύριο Γιώργο Βασιλάκη που ήρθε εδώ και μας άνοιξε το μυαλό πάλι με τις εφορίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας. Τη νέα σεζόν με τα καινούργια που θα έχουμε κατασταλάξει, αυτό πήγα να πω για να κλείσουμε, θα έχει κατασταλάξει και το τι γίνεται στην οικονομία πια. Βεβαίως. Θα έχουμε δει και εκείνο τον τουρισμό, λειτουργήσε τον Αύγουστο, δεν λειτουργήσε. Θα δούμε όλα αυτά και νομίζω θα είμαστε πιο συγκροτημένοι. Τα εισοδήματα θα έρθουν μέσα από τη χώρα. Η μια επιλογή, ένα μέρος Ελλήνων θα κάνουν διακοπές και θα κάνουν διακοπές επειδή ο τόσος εγκλισμός μπορεί να βγάλει... Με τι λεφτά θα κάνουν. Μα δεν έχει σημασία, κάνουν ένα μέρος του κόσμου θα κάνει κάποιες διακοπές. Έστω και μικρές διακοπές θα κάνει. Είναι στην κουλτούρα του Έλληνα, αλλά από εκεί και πέρα δεν σώζεται έτσι. Ο τουρισμός είναι βιομηχανία. Πρέπει να επανέλθουν τα πράγματα, άρα λοιπόν ας ευχηθούμε η υγεία να είναι το πρώτιστο και να επανέλθουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ και μπερδεύτηκα. Σας ευχαριστώ όλους τέλος πάντων που ήσασταν εδώ. Την επόμενη εβδομάδα είμαστε μαζί. Τώρα πιστεύω την επόμενη εβδομάδα κανονικά... Ήτανε να έρθει ένας μουσικός, δεν ξέρω αν θα έρθει γιατί δεν έχουμε επικοινωνήσει. Θα δούμε την αστρολόγο μας να μεταφέρουμε την εκπομπή από πρώτη του μήνα, να την κάνουμε τέλος του μήνα που να μας πει και να μας δώσει μια γραμμή για το τι θα κάνουμε το καλοκαιράκι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα τσαβάλουμε μουσικούλα να ακούγεται. Βεβαίως.